Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καλώς ήρθατε στο One Channel και το Evening Report. Σε μια βραδιά όπου έχουν βγει τα μαχαίρια. Έχουμε περάσει το στάδιο της αποτίμησης, στο οποίο δεν μπήκαμε και ποτέ, η αλήθεια είναι, ενώ τα κόμματα, όχι εμείς. Εμείς όσο μπορούμε, προσπαθούμε μάλλον, επιχειρούμε να κάνουμε, να προσεγγίσουμε τα πολιτικά θέματα. Από ό,τι φαίνεται, τα κόμματα δεν κάνουν την αποτίμησή τους. Αντιθέτως, φαίνεται να βγαίνουν τα μαχαίρια και ο καθένας να διεκδικεί ό,τι μπορεί. Και θα έχουμε αργότερα μπόλικο ρεπορτάζ και καυτό ρεπορτάζ για το τι διεκδικεί ο καθένας και τι θέλει σε όλα τα κόμματα. Από την άλλη πλευρά, φαίνεται η Νέα Δημοκρατία να διανύει ευτυχείς στιγμές, μια και ενώ έχασε 13 μονάδες, το Πασόκ είναι αυτό που σπαράσεται και όχι η Νέα Δημοκρατία. Είναι όλα αυτά τα παράξενα που συμβαίνουν συνήθως στην κεντροαριστερά και το μέλλον της οποίας θα μιλήσουμε απόψε, επαναλαμβάνω, έχοντας πολλές και καλές πληροφορίες. Σπέβδω να παρουσιάσω τους απόψινους προσκεκλημένους. Πριν πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, Γιώργος Βουλγαράκης εδώ. Καλησπέρα, Υπουργέ μου. Να είστε καλά, πρώην Υπουργός. Η κυρία Μαρία Καρακλείου, πολιτική αναλυτρία του One Channel. Καλησπέρα. Καλώς ήρθες, Μαρία μου. Όπως Σωτήρη Μπολάκη, καλώς ήρθες και εσύ. Χαίρετε. Ο πολιτικός συντάκτης του Μέγκα, με αρκετές πληροφορίες από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ για το τι γίνεται, τι κλίμα επικρατεί εκεί. Ο Αργύρης Αργυριάδης, δικηγόρος. Αργύρη μου, σε ευχαριστώ που είσαι και εσύ εδώ, όπως ευχαριστώ και τον Δημήτρη Απόκη, τον συνάδελφό μου, δημοσιογράφο. Καλησπέρα. Πάμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να πάρουμε το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Ερχόμαστε για να ανοίξουμε την κουβέντα μας και ελπίζω ότι στο χρόνο του διαφημιστικού διαλείμματος θα έχουμε και τον Νίκο Φελέκη. Ώρα Πασόκ πάντα. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Έπεσα μέσα στην πρόβλεψή μου. Έχουμε Νίκο Φελέκη. Νίκο μου, καλώς ήρθες. Γιατί με προβοκάρω? Σε προβοκάρω έτσι λίγο, θα τσιγκλίσω. Έβαλες γιατί όπως την πράσινη γραβάτα, όταν είναι γιατί σήμερα αναταραχή. Θα ξεκινήσουμε από το Πασόκ απόψε. Δεν γίνεται διαφορετικά, νομίζω. Είδες αναταραχή και λες Πασόκ. Δεν γίνεται. Από εκεί θα ξεκινήσουμε. Να το φάτε. Αλλά να το φάμε εμείς. Λοιπόν. Πριν ξεκινήσουμε την συζήτηση και το σχολιασμό, θέλω να συνδεθούμε με την αίθουσα συντάξεις και τον διευθυντή ενημέρωση του σταθμού, τον Ρενάτο Λέκα, ο οποίος έχει, όπως πάντα, πολύ έγκυρο ρεπορτάζ για το τι συμβαίνει στο χώρο του Πασόκ. Για να δούμε τι γίνεται. Ρενάτο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Μάνο. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Να σου πω κάτι, ένα παρασκήνιο εδώ στους τηλεθεατές, ότι πριν από κάθε εκπομπή, πριν βγει live, υπάρχει μια ταινία κόκκινη για να μην μπαίνει κόσμο στο στούντιο. Οριακά δεν την πρόλαβε ο Νίκος Φελέκης, παρά λίγο να μην μπει. Κοίταξε, όσο επαναστάτης με το που βλέπει η κόκκινη λωρίδα, κατευθείαν πάει και πέφτει πάνω. Σου λέει εδώ έχει μάτι, έχει χημικά. Κατάλαβε. Α, είναι πολιτικό. Ρενάτο, ακόμη και τη λωρίδα αυτή για μένα το βάλε. Ερυθρόλευκη είναι όμως, αυτό δεν έχει σημασία. Κόκκινο και άσπρο, ερυθρόλευκο, κερδίζουμε. Παίρνουμε το πρωτάθλημα, γι' αυτό σ' αγαπάω. Αυτό δεν έχει παράπονο τώρα. Όχι, κανένα παράπονο. Λοιπόν, είδες, έβαλα πουκάμισο ανοιχτό σήμερα. Ρενάτο. Χθες ήμουν χάλια. Έτσι μου είπε. Κάνει αυτοκριτική. Ρενάτο, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στο Πασόκ, να δούμε ποιοι είναι οι ενδιαφερόμενοι, ποιοι είναι αυτοί. Υπάρχουν αυτοί που έχουν μιλήσει ήδη και έχουν θέσει θέμα ηγεσίας. Ανοιχτά πλέον να πούμε ότι είναι. Άνοιξε το γαϊτανάκι από την Άντια Γιαννακοπούλου, η οποία εμέσως πλήρως αφού έθεσε και θέμα ηγεσίας, είπε ότι πρέπει να συζητηθούν τα πάντα. Επιτρέψτε μου να πω, μου ακούγεται και λογικό, ότι πρέπει να συζητηθούν τα πάντα, αν προκύψει και θέμα ηγεσίας. Ναι, και θέμα ηγεσίας. Έτσι. Ακολούθησε μετά ο κύριος Γερουλάνος, που είπε επίσης ότι πρέπει να ανοίξει μια συζήτηση, σωστά. Ναι, και προσπάθησε να δικαιωθεί κιόλας ότι έκανε αγώνα για την Α. Στην Αλφα Αθήνας, λέγοντας ότι έχει λιώσει τα παπούτσια του. Ναι. Όταν μίλησε ο Νίκος Ανδρουλάκης για την γεωγραφική ασυμμετρία. Έτσι. Ναι. Ότι δηλαδή στην περιφέρεια το Πασόκ πήγε καλύτερα, ενώ στα αστικά κέντρα δεν πήγε καλά. Ακολούθησε μετά, νομίζω ότι τον ασκό του Αιώλου άνοιξε, ή μάλλον να το πω διαφορετικά, απελευθέρωσε τα πράγματα η επιστολή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, με την οποία ζητά να τεθεί θέμα ηγεσίας. Ακόλουθησε και η αυτογραφία του Νίκου Παπανδρέου στο πρώτο θέμα. Και άλλος ένας βουλευτής, νομίζω, γιατί είναι. Ο Απόστολος Πάνας που βγήκε. Ο κύριος Πάνας, ναι. Υπέρ της επιστολής του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου. Ναι. Να σου πω τώρα, σε ό,τι είχε κάνει με τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο, δεν μου έκανε έκπληξη το γεγονός. Δηλαδή, ανεξαρτήτως αποτελέσματος, εγώ έχω και αυτή την ανάγνωση από την εμπειρία μου, ότι ανεξαρτήτως αποτελέσματος και η Νάντια Γιαννακοπούλου και ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος κάτι θα βγαίνανε να πούν. Δηλαδή, δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι θα είναι
μια επίθεση κατά της ηγεσίας και ζητώντας στην ουσία νέο αρχηγό, γιατί όταν τίθεται θέμα ηγεσίας, θέλουμε νέο αρχηγό. Δεν θέλω να μπούμε σε. Σωστό. Μην πάμε σε ψευδεστήσεις τώρα. Δεν θέλουν τον Νίκο Ανδρουλάκη αρχηγό. Σωστό. Κάτι θα ετοιμάζουν. Αυτή τη στιγμή, βλέποντας κανείς την ανθρωπογεωγραφία του ΠΑΣΟΚ, ξέρει πολύ καλά ότι δεν υπάρχει ένα ενίο μέτωπο απέναντι στον Νίκο Ανδρουλάκη. Και όταν ακούς πάρα πολλούς υποψήφιους, σημαίνει ότι οι αντιδράσεις είναι διασπασμένες σε αυτό το σκηνικό. Αυτό που μου κάνει εντύπωση εμένα και πολύ κόσμο νομίζω στο ΠΑΣΟΚ είναι ότι όλο αυτό ήταν και συντονισμένο. Γιατί αυτή είναι η αίσθησή μου και προσχεδιασμένο. Mm-hmm. Δηλαδή, μέσα σε τρεις ώρες, όλες αυτές οι επιθέσεις απέναντι στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ δείχνουν ένα συντονισμό. Ναι. Από την άλλη, πρέπει να πούμε ότι και η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ έδειξε μία στάση θυμίζοντας γραφειοκρατία των Βρυξελών. Δηλαδή, θα τα πούμε στο καταστατικό, το Σεπτέμβριο 2025 είναι οι συζητήσεις. Όλο αυτό δημιούργησε ένα. Μία στασιμότητα. Αυτό που θέλω να σου πω, Μάνο, είναι ότι αυτό μου κάνει εντύπωση. Είναι ότι όλοι οι υποψήφοι, οι δελφίνοι, όπως λένε παραδοσιακά στο πολιτικό ρεπορτάζ, είναι από την Αθήνα. Δηλαδή, ναι. Τι σημαίνει αυτό? Είναι από το γεωγραφικό κομμάτι, στο οποίο ο Νίκος Ανδρουλάκης λέει ότι το ΠΑΣΟΚ δεν τα πήγε καλά. Γιατί και πάλι δεν είναι καλό. Δεν πρέπει να κρυβόμαστε. Αλλά δεν το λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης μόνο. Το λέει και η πραγματικότητα. Το λέει και η πραγματικότητα. Δεν πήγε καλά το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, έχει άλλη εικόνα το ΠΑΣΟΚ στην περιφέρεια και άλλη εικόνα στην Αττική. Αλλά όλοι οι υποψήφοι. Πρόεδροι, mm-hmm. Προέρχονται από τις εκλογικές περιφέρειες Αττικής. Ναι, ναι. Κύριος Γερουλάνος από την Αλφαθήνας. Να δούμε ποιοι είναι αυτοί ναι. οι οποίοι φέρνται να διεκδικούν την προεδρία του ΠΑΣΟΚ. Ναι, αλλά ο Κωνσταντινόπουλος δεν θα διεκδικήσει ο ίδιος την ηγεσία, θα συμμαχίσει. Ο Κωνσταντινόπουλος, επιτρέψτε μου να πω, είναι συμπέρασμα, δεν είναι ρεπορτάζ. Είναι σαν να λέει και ότι η εκδίκηση είναι ένα πιάτο που τρώγεται κρύο. Είχε λόγους. Ναι, εννοείται. Έτσι. Λόγω των εκλογών του 23, γιατί είχε ένα πάρα πολύ ανταγωνιστικό ψηφοδέλτιο, θεωρώντας ότι κάποιοι θέλουν να τον κόψουν έτσι. Από το ΠΑΣΟΚ. Έτσι. Με τον κύριο Γιαννακούρα, ο οποίος ήταν γνωστός αυτοδιοικητικός στην περιοχή. Πάμε να δούμε εμείς την ανθρωπογεωγραφία. Ποιοι είναι οι πιθανοί διεκδικητές της προεδρίας του ΠΑΣΟΚ. Ναι. Ωραία. Πάμε να τους δούμε. Λοιπόν, Παύλος Γερουλάνος. Έτσι. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ πιθανά, έτσι. Χάρης Δούκας, όπου εδώ λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες, Ρενάτο, υπάρχει συζήτηση, υπάρχει. Γίνονται ζυμώσεις. Υπάρχει, απλώς θα μου έκανε αίσθηση αν ένας δήμαρχος με 6 μήνες θητεία στο Δήμο της Πρωτεύουσας θέλει να μεταπηδήσει τόσο σύντομα στην κεντρική πολιτική σκηνή. Ναι. Θυμίζω ότι όταν η Ντόρα Μπακογιάννη παραιτήθηκε από το Δήμο Αθηναίων και κατέβηκε στην κεντρική πολιτική σκηνή. Ως υπουργός είχε γίνει, και ο κ. Βουλάρης θα το θυμάται καλύτερα, είχε γίνει ο κακός χαμός. Να θυμίσουμε και κάτι. Συγγνώμη, πριν το πει ο κ. Βουλγαράκης, να θυμίσουμε και κάτι. Ότι η Ντόρα Μπακογιάννη υπήρχε στην κεντρική πολιτική σκηνή. Υπήρχε. Ναι, αλλά δεν έτσι. Υπάρχει μια διαφορά. Ναι. Δεν υπάρχει ασυμβίβαστο. Ο Δούκας δεν μπορεί να θέσει. Καλά, δεν είναι θέμα. Όχι, όχι. Όχι, δεν είναι θέμα ασυμβίβαστο. Δεν είναι θέμα ασυμβίβαστο. Όχι, δεν λέμε αυτό. Είναι θέμα πολιτικής αντιμετώπισης των πραγμάτων. Είναι νόμιμο, δεν ξέρω αν είναι ηθικό. Ναι, ναι, αυτό είναι. Ναι, ναι. Δεν νομίζω ότι θα είναι υποψήφιος, αλλά ακούγεται εντόνως. Εντόνως ακούγεται, αλλά δεν θα είναι. Εδώ έχουν επιστρέψει από τα παλιά και έχουν. Όχι, αυτά που λέει ο Ρενάτο, αλήθεια είναι. Ακούγεται εντόνως, τον πιέζουν, τον κάνουν. Ούτε ο Παπανδρέου υπάρχει περίπτωση να είναι υποψήφιος. Νομίζω ότι και ο ίδιος Νίκο θέλει πάρα πολύ. Ψάχνει ένα ρόλο για την επόμενη μέρα ο Χάρης Δούκας. Ναι. Η επόμενη μέρα είναι σε 4,5 χρόνια πάντως. Θέλω να πω από την άλλη πλευρά, επειδή δεν θεωρώ και αφελή τον κύριο Δούκα. Κάθε άλλο. Ναι. Λέω ότι το να εκλέγεσαι να έχεις αναλάβει μόλις 6 μήνες το Δήμο της πρωτεύουσας της χώρας και να ψάχνεις την επόμενη μέρα. Μέσα σε 6 μήνες δεν είναι ιδιαίτερο σοφό. Σε ένα κόμμα που είναι τρίτο, δεν πάει. Και δεν το λέω προσωπικά για τον κύριο Χαριδούκα, για όποιον το σκέφτεται. Ναι, για όποιον να πούμε ότι τον πιέζουν κάποιοι, τον πιέζουν. Θα είναι όμως υποψήφιος, ούτε ο Νίκος Παμαδρέου θα είναι υποψήφιος. Ωραία, να πούμε όμως ότι. Ο Γερουλάνος ενδεχομένως. Να τους δούμε όλους. Να τους δούμε όλους για να τα βάλουμε κάτω. Να τους δούμε όλους. Ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, ο οποίος είπε ότι το σκέφτεται πολύ σοβαρά σε συνομιλίες που είχαμε μαζί του, ότι το σκέφτεται πάρα πολύ σοβαρά και ότι θα το πει. Τις επόμενες μέρες το τι θα κάνει, δηλώνει παρόν για την διεκδίκηση. Μα Ρενάτο ήταν. Έχει και άλλους. Έχει και άλλους, ναι. Αυτή είναι η περισσότερη τώρα... ψηφοφόρου του για το ΠΑΣΟΚ μιλάμε τώρα. Τι είναι, δύο άνθρωποι που γινόταν προκοπή. Ήταν 11. Ναι, έχεις δίκιο. Ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος
Δεν ξέρουμε ακόμα θα είναι υποψήφιος. Μάλλον θα συνταχθεί πίσω από τον Παύλο Γερουλάνο. Έχει ξεκινήσει ήδη μια συμμαχία εκεί. Άλλοι λένε και από το πίσω από τον Χαριδούκα. Ο Παύλος Χριστίδης, ο οποίος και αυτός φαίνεται να το σκέφτεται. Η Νάντια Γιανακοπούλου, η οποία φαίνεται να το σκέφτεται. Ο Μιχάλης Κατρίνης έχει κοινοβουλευτική εμπειρία και δεν θα μπορούσαμε να αποκλείσουμε την πιθανότητα να είναι και αυτός υποψήφιος. Mm-hmm. Δεν έχουμε να θυμίσουμε ότι ο κύριος Μιχάλης Κατρίνης είχε το ρόλο του επικεφαλής κοινοβουλευτικής ομάδας όσο ήταν στην Ευρωβουλή ο κύριος Ανδρουλάκης. Πολύ πιο διακριτική παρουσία σε σχέση με τον κύριο Φάμελο, οφείλω να πω. Δηλαδή ήταν πολύ υποστηρικτικό στον κύριο Ανδρουλάκη όλο εκείνο το διάστημα. Ναι, σωστό. Συμφωνούμε απόλυτα. Δεν επιχείρησε να καπελώσει τον πρόεδρο σε καμία περίπτωση. Όχι. Όχι. Δηλαδή είχε καταγραφεί αυτό. Ήταν και μεγάλη ευκαιρία που του είχε δώσει ο πρόεδρος, γιατί είχε και άλλους κοινοβουλευτικούς. Ναι, αλλά μια μεγάλη ευκαιρία, όπως ξέρεις, Ρενάτο, τέτοιου τύπου, τέτοιου επίπεδου, να μιλάς σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών, θα μπορούσε από οποιονδήποτε να αξιοποιηθεί. Έχεις δίκιο. Πολύ ανώτερο βαθμό και το έχει πιστωθεί αυτό ο κύριος Κατρίνης και στη βάση του κόμματος. Μου έκανε εντύπωση πάντως ότι πέραν των πιθανοτήτων που δίνει και ο Ρενάτο από το ρεπορτάζ και από αυτά που γνωρίζουμε, υπάρχουν και στελέχη με πολιτική εμπειρία τα οποία στοιχίζονται πίσω από άλλες υποψηφιότητες. Δηλαδή, ξεκίνησε το πρωί με κάποιο τρόπο μετά την επιστολή. Φαίνεται ο κύριος Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος αποφάσισε ότι πρέπει να ξεκαθαρίσει ότι δεν το κάνει για τον εαυτό του. Ότι δεν θέλει να είναι ο ίδιος. Όμως όλα δείχνουν ότι είναι, όπως λέει ο Ρενάτο, είτε για τον Παύλο Γερουλάνο, είτε στοιχιζόμενος πίσω από τον Χάρη Δούκα. Ρενάτο, έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς. Πάντως από αυτούς εδώ, οι τρεις ήταν ξανά υποψήφοι. Και ο Κωνσταντινόπουλος παλαιότερα, και ο Χριστίδης τελευταίες, και ο Γερουλάνος. Δεν τα πήγαν καλά. Δεν τα πήγαν καλά. Δεν τα πήγαν καλά. Δεν τα πήγαν καλά. Ο Δούκας εγώ τον αποκλείω, ο Παπανδρέου τον αποκλείω. Άρα μήπως είναι στο τέλος μόνο του υποψήφιος ο Ανδρουλάκης? Όχι, απλώς όλοι αυτοί. Μην τα δώσει τον Κατρίνη, ρε παιδιά, τα κλειδιά. Ψάχνουν ένα ρόλο μέσα στο Πασόκ γιατί δεν έχουν. Εγώ νομίζω ότι ψάχνουν το πρόσωπο εκείνο αυτή την ώρα. Κάτσε να δουλάκι. Να πει λίγο. Είναι 8. Ό,τι συζητάμε σε αυτή τη φάση, κατά τη γνώμη μου, γίνεται σε μια λογική τη μεγάλη κεντροαριστερά. Ποιο θα την εκφράσει και αν θα πετύχει ένα εγχείρημα. Δηλαδή, εδώ πάνε παράλληλα οι διαδικασίε. Και όπου βγει, όπω βγει. Δηλαδή, θα πρέπει να είναι ένα πρόσωπο το οποίο θα μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά την επόμενη μέρα. Μπορεί να λέγεται Πασόκ και να γιγαντωθεί. Θα ήταν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Αλλά επειδή είναι δύσκολο σε αυτή τη φάση, έτσι όπως είναι η κατάσταση, τα πρόσωπα που θα δούμε και η συζήτηση που γίνεται και πέρα από το Πασόκ ευρύτερα, γίνεται σε μια λογική σύνθεσης. Ένας άνθρωπος ο οποίος να μπορεί να συνθέσει. Όντως, αν βάλουμε τελευταίο και κλείνω με αυτό, αν βάλουμε τα δεδομένα της τελευταίας δεκαετίας, από το 2014 και μετά, το Πασόκ αυτή τη στιγμή είναι στην καλύτερη του φάση. Και εξηγώ, δεν είναι στην καλύτερη που θα μπορούσε να είναι, αλλά είναι στην καλύτερη του φάση. Έχει εκλεγμένους αυτοδιοικητικούς για πρώτη φορά. Έχει καλύτερα ποσοστά που δεν είχε τέτοια ποσοστά από το Μάιο του 2012 με προεδρία του Βενιζέλου. Και όλο αυτό που γίνεται δείχνει μια εικόνα ότι πάνε να χύσουν όλη την καρδάρα με το γάλα. Δηλαδή, ό,τι έχουν χτίσει. Βήμα-βήμα. Ναι, αλλά μονάδα, δεν είχε μόνος του τους αυτοδιοικητικούς στο Πασόκ. Να θυμίσουμε ότι εδώ χρειάστηκε η σύμπραξη του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, αλλά συμφωνούμε σε αυτό. Αλλά πρόσωπα κεντρικά του Πασόκ ήταν που βγήκανε μπροστά. Και από μια δυναμική να προσθέσω, δεν διαφωνώ σε αυτό που λες, απλά επισημαίνω στη συζήτηση. Σύμφωνη. Και να θυμίσω ότι ήταν από την πεταλιά που είχε πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ το προηγούμενο διάστημα. Δηλαδή τις είχε στηρίξει προκαταβολικά, θυμάμαι εγώ. Και γιατί το έχω παρακολουθήσει και στο ΣΥΡΙΖΑ, στις πολιτικές γραμματείες που γινόντουσαν επί Αλέξη Τσίπρα, η συζήτηση ήταν ποιους αυτοδιοικητικούς θα στηρίξουμε, ας τους ανακοινώσει το Πασόκ ή δεν τους ανακοινώσει, εν πάση περιπτώσει. Ας δώσει χρήσμα ή δεν δώσει. Το θυμάμαι και εγώ αυτό. Απλώς θέλω να πω ότι ήταν ένα άλλο κόμμα πριν 10 χρόνια, τώρα κάπως έχει γίνει πιο κόμμα. Άκουσε με στο ρεπορτάζ, άκουσα για τα αυτοδιοικητικά, αλλά από εκεί που θα πρέπει να περιμένει την έκπληξη είναι από τα κοινωνικά στελέχη. Δηλαδή από τη ΓΕΣΕ, την ΑΔΕΔΗ. Γιατί όλα αυτά τα Συνήκο, το ακούω, αλλά εδώ σε δικά του. Λέω την επόμενη εβδομάδα να περιμένεις κίνηση. Συμφωνούμε. Απλώς εδώ σε δικά του. Τα στελέχη τα κοινωνικά που είναι πρωταγωνιστές σε μεγάλες ομοσπονδίες. Εγώ το ακούω αυτό, αλλά βλέπεις ότι τα κοινωνικά στελέχη που λες σε συνέδρια που έχουν, πέρα από το ξύλο που πέφτουν και τα ΜΑΤ που είναι έξω από τη ΓΕΣΕ που ανέφερες. Τώρα σου λέω. Ναι, βλέπεις ότι δεν μπορούν να μαζέψουν ούτε μεταξύ τους. Μιλάς για συνδικαλιστές εν ενεργεία. Ακόμη και το Βερβεσό που είχαμε χθες. Άλλο λίγο. Το στόμα μου το πει. Για συνδικαλιστές. Ο Βερβεσός που ήταν εδώ, ο Καβαθάς, ο Χατζηθεοδόρου, ο Μπράτης, ο Τάδε κλπ. Να περιμένετε κινήσεις και θεωρώ. Φοβήθηκα μην μπει κανέναν πρώην της ΓΕΣΕ και τρόμαξα. Όχι, όχι, όχι. Ένα είναι αυτό. Και δεύτερο, μας παρουσίασε ο Ρενάτο 8.
Να σου πω εγώ τι συνέβαινε στο Πασόκ. Ναι. Να σου πω 8, που ήταν 8 πρωθυπουργήσιμοι. Α, τώρα. Σημίτης. Άλλα χρόνια. Άλλα χρόνια. Με συγχωρείς. Μα άλλα χρόνια τώρα. Δηλαδή, μου, συγγνώμη, 8 ήταν 8 πρωθυπουργήσιμοι. Μιλάς όμως για 8 οι οποίοι βρίσκονταν σε μια βουλή που το 50% ήταν πρωθυπουργήσιμοι. Όχι, δεν είναι. Μα 8 πρωθυπουργήσιμοι. Έτσι όπως θα λέει ο Μάνος. Αν τώρα αυτοί οι 8 είναι για υποψήφοι των υποψηφίων αρχηγών του 10 και του 11%, άστα να πάνε η Δημοκρατική Προοδευτική Παράταξη στο ΠΑΣΟΚ, πάει κατά διόλου. Απλώς με όλους αυτούς τους υποψηφίους, μην πάμε στη λογική της απαξίωσης και της γελιοποίησης μετά. Έτσι. Μα αυτό. Κυριακή είχαμε με 8 υποψηφιότητες για ένα κόμμα. Εντάξει, δεν φτάσαμε σε εκλογές. Όχι, όχι. Για 8 υποψηφιότητες, εγώ θα πω και κάτι άλλο. Ακόμη και 8 να μην είναι. Οι 5 για την κατάσταση που βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ. Πριν καν, γιατί εγώ θέλω να σταθώ και σε κάτι που είπε ο Ρενάτο, αν δηλαδή όλο αυτό είναι προσχεδιασμένο, δεν κάνω τώρα τον Πουαρό, τον detective, λέω όμως ότι πολιτικά. Προσχεδιασμένο ποιον, από τον Ανδρουλάκη. Λέω ότι, όχι, όχι, από τον όχι, γιατί είναι ευρύτερο στο ψωμί του Ανδρουλάκη αυτή. Κάτι άλλο λέω. Κάτι άλλο λέω. Λέω ότι δεν είναι εκτός από το ζάπιο του είμαι έτοιμος, του Ευάγγελου Βενιζέλου, νομίζω ότι δεν έχουμε ξαναδεί τόσο άμεση αμφισβήτηση πριν κλείσουν 24 ώρες και πριν γίνει και μια σοβαρή αποτίμηση. Αυτό είναι το ζήτημα. Αυτό είναι. Νομίζω ότι κάναμε την κουβέντα προεκλογικά εδώ σε αυτό το στούντιο. Στο θυμίζω, Μάνο, ναι. Η κουβέντα ήταν πόσα 1,5 και 1% θα πρέπει να παίρνει το ΠΑΣΟΚ για να απειλήσει ακόμα και στις συνθήκες που περάσαμε με το ΣΥΡΙΖΑ και τη μεγάλη κρίση. Για να φτάσει να πειράξει. Να γιάσει το στόμα. Το είπα χθες 108, μου στείλε κεντρικό στέλεχος. 108 εκλογές. Όχι. 108 λέει. Χρόνια. Ναι, με το στείλε. Κάθε 4 χρόνια έχουμε μία εκλογική αναμέτρηση. 1% κάθε φορά επί 27 μας κάνει 108. Ας το πολλαπλασιάσουμε. 50 χρόνια. Του αυτό μου ας το κάνουμε και με μια αυξητική δυναμική. Ένα πολλαπλασιαστή να βάλουμε και στις. Ότι υπάρχει μια τάση. Κεντρικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ μου το στείλε χθες. Όλα τα φώτα φύγανε από τη Νέα Δημοκρατία που είναι στο 28%. Φύγανε από το ΣΥΡΙΖΑ που είναι με τέτοια υπερπροβολή στο 14,9 και πήγανε πάλι όλα στο ΠΑΣΟΚ και ένας νέος κύκλος εσωστρέφειας. Και να πούμε και κάτι άλλο. Λογικό είναι αυτό βέβαια. Πώς είπες, Αργυρί? Λογικό είναι αυτό. Ναι, να πούμε όμως και κάτι. Γιατί εγώ δεν το θεωρώ τόσο λογικό. Γιατί, επειδή το έχει παρακολουθήσει όλο ο Σωτήρης, εδώ είχαμε τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος σπαρασόταν σε μια μεταβατική περίοδο, έχασε εθνικές εκλογές, ήταν κόμμα που κυβέρνησε, ήταν αξιωματική αντιπολίτευση και μπήκε σε μια διαδικασία εσωστρέφειας που τράβηξε, η αλήθεια είναι, πάρα πολύ. Το ΠΑΣΟΚ δεν ξέρω αν έχει αυτόν τον χρόνο που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ για εσωστρέφεια. Είναι δηλαδή πιο κομβικό, αν δεις, συγγνώμη που σε διακόπτω, αν δεις τις απώλειες ευρωεκλογές με ευρωεκλογές. Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ έχουν ακριβώς ίδιες απώλειες. Αλλά τι μεγέθη είναι. Mm-hmm. Δηλαδή, προφανώς. Βουτάς με μείον 700.000 και πέφτεις 600.000 ο αντίπαλός σου, στο χώρο σου βασικό αντίπαλος. Πώς τον έλεγε, υπαρξιακό αντίπαλο ο Ανδρέας Λοβέρδος. Ναι. Γιατί αυτό είναι, περί αυτού πρόκειται στο χώρο που απευθύνεσαι. Και δεν καταφέρνεις όλη αυτή την κατάσταση να πάρεις παρά ελάχιστα πλάς σε σχέση με το 19. Εγώ πάντως θα τολμήσω να πω το εξής, ότι εάν το ΠΑΣΟΚ μπει σε έναν κύκλο εσωστρέφειας που θα τραβήξει, τελείωσε. Δεν θα ξαναδείς, Μάνο. Αν όλο αυτό δεν κλείσει σύντομα. Πόσο ξέρεις, δεν αντέχει. Ειδικά γίνουν εκλογές στα 27, τελειώσαμε. Νάτο, αυτή τη στιγμή άνοιξε όλη αυτή η κουβέντα. Είναι λάθος η απάντηση που δίνει η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Καταστατικό. Η οποία λέει θα γίνουν όπως έχουν αποφασιστεί. Δηλαδή, Νοέμβριο του 25. Δεκέμβριο του 25. Δεν κρατιέται το σύστημα μέχρι τότε. Αν δεν απαντηθεί τώρα, θα αρχίσει. Γιατί δεν το κάνει, γιατί φοβάται. Γιατί. Αυτή δεν μπορεί να πάει αμφισβητούμενο. Άρα εδώ είναι τα πολιτικά. Είναι λογικό ότι υπάρχει αμφισβητή. Θα οδηγήσει σε αποδιάλυση. Το είχαμε ζήσει αυτό εμείς με προεδρία. Πρέπει η ηγεσία να αναλάβει πρωτοβουλία, να υπερκεράσει τις διαφωνίες, να τις θέσει, γιατί θα ακολουθήσουν κι άλλοι. Επίσης, αυτό που σου αρέσει σαν η συζήτηση για την κεντροαριστερά τελειώνει. Θα χρησιμοποιήσουν χρόνο για τις εσωκομματικές διαδικασίες. Ποια κεντροαριστερά και ποιο αύριο το σωστό είναι ενιαίο. Αφού θα είναι όλη η ασχολία για το σωστό ποιο θα. Πάνω σε αυτό θα γίνεται η προεκλογική καμπάνια. Μπορεί να έχει ανάποδη ανάγνωση αυτό. Ναι. Ότι εγώ μπορώ να φέρω καλύτερα αποτελέσματα. Ναι. Και αυτό, αλλά και ποιος μπορεί να είναι πιο συνθετικός. Το είπα πριν. Δηλαδή η συζήτηση εκεί πάει αναγκαστικά. Γιατί και στο ΣΥΡΙΖΑ αντίστοιχα θα υπάρχουν άλλους παράγοντες. Να το ΣΥΡΙΖΑ. Για πάμε. Θα πούμε και το ΣΥΡΙΖΑ. Κάτι θέλω να σου πει. Είναι δυνατόν να μην το λάβει υπόψη του αυτό? Υπήρξε αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα παράγει παρενέργειες. Χθες έπρεπε να είναι δυνατόν. Χθες. Συμφωνούμε. Συμφωνούμε.
Χθες. Και ξέρανε ότι θα γίνει. Χθες. Το λέγαμε εδώ. Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Και να πω και κάτι άλλο. Και ο Ανδρουλάκης θεωρώ ότι το περίμενε αυτό. Ναι. Ξέρει ποιοι τον περίμεναν στη γωνία και ποιοι όχι. Συμφωνώ. Okay. Το ήξερε ο Ανδρουλάκης. Για τον Δούκα δεν είμαι σίγουρος. Πώς? Για τον Χάρη Δούκα δεν είμαι σίγουρος. Δηλαδή για τον Κωνσταντινόπουλο και για την Άντια Γιανακοπούλου ήμουν σίγουρος ότι το περίμενε. Το περίμενε. Το να ακούγεται ο Χάρης Δούκας ότι θα είναι υποψήφιος, ένα πρόσωπο το οποίο το εμπιστεύτηκε, τον κατέβασε δήμαρχο, ενώ όλοι οι σύμβουλοι του και οι συνεργάτες λέγανε ότι θα χάσουμε τον Χάρη Δούκα, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης επέμενε ότι πρέπει να κατέβει ο Χάρης Δούκας. Δυσκολεύτηκε μέχρι να πιστεί όμως να φτάσει σε αυτό το σημείο. Ναι, αλλά το πήρε πάνω. Πέρασε ένα αρκετοί μήνες για να πιστεί ο κύριος Ανδρουλάκης. Δεν να πω όμως και κάτι άλλο. Το πήρε πάνω του όμως. Μετά ναι. Το πήρε πάνω του. Ωστόσο, εγώ δεν μπορώ να πιστέψω ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν ήξερε ότι γίνονται ζυμώσεις. Άξε. Και το ξέραμε εμείς. 100% τα ήξερα. Όλη αυτή η κουβέντα είχε προαναγγελθεί. Πολλές φορές. Πώς το είχαμε πει. Δηλαδή, υπήρξε μια δημοσκόπηση καλή για το Πασόκ, αν θυμάμαι, μόνο μία, που την εμφάνιζε δεύτερο. Ναι. Και τότε όχι, ήταν περισσότερο από μία. Όχι, ήταν κάτι μήνες. Ουσιαστικά μία ήταν. Το Φλεβάρι. Όχι, ήταν μία καλή που ήταν. Υπήρχε λοιπόν μία τέτοια τάση και λέγαμε. Να κάνω μία διόρθωση. Μου λένε ότι δεν τον λένε Χατζη Θεοδόρου που είπα. Χατζη Θεοδοσίου. Το Γιάννη Χατζη Θεοδοσίου. Νομίζω πως έλεγε άλλο γι' αυτό. Ο παρολίγων υποψήφιος περιφερειαρχής. Ακριβώς αυτό. Πολλά χρόνια στέλεχος του Πασόκ. Όχι, πολύ επιτυχημένος συνδικαλιστής. Είμαστε συμφοιτητές με το Γιάννη. Πού είναι? Είμαστε συμφοιτητές με το Γιάννη. Το επαγγελματικό παλιτήριο. Βέβαια. Θέλω να πω το εξής. Στο έχεις το ΕΒΕΑ. Αυτή η συζήτηση τουλάχιστον εμείς εδώ που την παρακολουθούμε. Πολλούς μήνες την κάνουμε. Και όλοι επεσήμαναν, αν ανακαλέσετε δηλαδή τις συζητήσεις που έχουμε κάνει, ότι το Πασόκ το μεγάλο του πρόβλημα είναι ότι περιμένει ο κόσμος που θα φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ να πάει αυτομάτως και αυτοδικαίως στο χώρο από τον οποίο είχε προέλθει και εξαιτίας του οποίου ο ΣΥΡΙΖΑ έγινε ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό δεν συνέβη ποτέ. Δεν πήγε. Αυτό δεν συνέβη ποτέ. Έτσι. Γιατί δεν συνέβη ποτέ? Σε αυτές τις περιπτώσεις οι αιτίες είναι πολλές. Ανάμεσα σε αυτές όμως είναι η πολιτική και τα πρόσωπα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει λειτουργήσει συσπηρωτικά, έχει δημιουργήσει μια δεξαμενή νέων στελεχών, καλή ή κακή, αυτό είναι υποκειμενικό. Έχει εμφανίσει στη δημοσιότητα νέους ανθρώπους, εν πάση περιπτώσει, αλλά δεν έχει αυτό το γκέλ το οποίο θα δώσει στο Πασόκ τη δυνατότητα να κάνει, ας πούμε, αυτή τη διαφορά. Αυτό καταγράφηκε και στις εκλογές, όπου όλοι έχασαν και το Πασόκ αντιστοίχως δεν πήρε τίποτα. Τώρα, τι πιθανολογώ εγώ? Πιθανολογώ ότι. Έχασε ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν πήρε τίποτα και έχασε και η Νέα Δημοκρατία. Είναι, αυτό τώρα. Λέω. Αυτό λέω. Δεν πήρε τίποτα. Όλοι έχασαν και δεν πήρε τίποτα. Αυτό είναι. Αυτό είναι το πρόβλημά του. Εγώ τώρα. Εδώ αναδεικνύεται ένα άλλο θέμα τώρα. Έτσι. Δηλαδή, συνήθως λέγαμε στην Ελλάδα ότι ο κόσμος καταψηφίζει κυβερνήσεις και ως εκ τούτου υπερψηφίζει αντιπολιτεύσεις. Σωστό. Εδώ υπάρχει το πρόβλημα ότι δεν υπάρχει μια αντιπολίτευση να υπερψηφιστεί. Και τι κάνει ο κόσμος? Πάει σπίτι του. Ναι. Το μήνυμα δηλαδή που δόθηκε ήταν ότι ξέρει κάτι. Δεν γουστάρω ΣΥΡΙΖΑ Κασελάκη, δεν γουστάρω Ανδρουλάκη Πασόκ όπως θα έχετε κάνει. Είμαι δυσαρεστημένος, θέλω να στείλω ένα μήνυμα στη Νέα Δημοκρατία. Και τι κάνω? Πάω παραλία, πάω σπίτι μου. Αυτό, αν κάτσεις να το δεις διαχρονικά, είναι εκτός ότι είναι πρόβλημα για τη δημοκρατία γενικότερα, είναι πρόβλημα για όλα τα κόμματα, για τη διευρυνσιμότητά τους. Τώρα, η φυσική αντίδραση του Ανδρουλάκη ποια είναι? Αυτή που είπε στην ανακοίνωση. Ότι εγώ έχω μια θητεία γύρη που τελειώνει το 25. Τότε θα αναμετρηθούμε. Θα μπουν σε μια διαδικασία. Εγώ θα σου κάνω μια προσομοίωση. Δεν ξέρω αν έχει την πολυτέλεια. Δύο λεπτά. Δεν την έχει. Μάλλον αυτό το λες εσύ, ο Νίκο, και εγώ. Αυτό από τη δική του πλευρά σου λέει: κύριε, εγώ έχω ένα κόμμα. Ναι. Κατέβηκα σε εκλογές. Χάνω, δεν χάνω. Μεγαλώνω πολύ, δεν μεγαλώνω πολύ. Αλλά κάτι παίρνω. Επομένως λοιπόν, γιατί με κατηγορείς? Και αλλάζω και το χάρτη μετά από πολλά χρόνια. Επομένως λοιπόν, τι θα κάνει? Είπε ότι αν δεν βγω δεύτερος θα είναι πολιτική ήττα. Δεν βγήκε. Λοιπόν, δεν πρέπει λοιπόν να δούνε τι έφταξε. Αυτό όμως η κουβέντα κατά τη γνώμη μου θα κρατήσει κάποιους μήνες και αυτό θα είναι ό,τι καταστροφικό. Καταστροφικό. Διαλυτικό. Αυτό είναι το. Γιατί θα αναγκαστεί να πάει εκεί. Από την ώρα που ξεκινάει αυτή η κουβέντα, δεν σταματάει. Δεν σταματάει. Έτσι. Με παραπολιτικά, με δηλώσεις, με συνεντεύξεις, με υπαινιγμούς. Με ερωτήματα μόνιμα. Δεν σταματάει αυτή η κουβέντα ποτέ. Σωστό. Βγήκε ο κύριος Κωνσταντινόπουλος, κυρία Λιακούλη, δεν βγήκε? Όχι. Αυτούς εγώ να συμπληρώσω, γιατί μιλάει την Αποστολάκη, την οποία την είδα μια δήλωση. Ήταν μια δήλωση, αλλά ήταν πιο. Είδα κάπου διάβασα. Έκανε μια δήλωση. Και η κυρία Αποστολάκη αυτό λέει. Ναι. Έκανε δήλωση. Δεν είδα όμως τόσο. Από όλους αυτούς, αυτός που έχει πράσινο φόντο ενδεχομένως να είναι και αυτός που θα κερδίσει την κούρσα.
Αλλά αυτός... τώρα εσύ πήγες τώρα. Α, καλά. Θα συζήτηση τον Ιούλιο και θα πάρει το πρωτοτύπο. Μην τη φτάσετε μέχρι εκεί τη συζήτηση. Ναι, έριξε την προτίμησή σου. Μάλιστα. Εσύ το έβαλε στο φωτό. Εγώ το έβαλα. Αρχίσαμε τώρα. Εσύ το έβαλε. Απλώ να πω. Πάνω σε έβαλε πράσινη γραβάτα. Έλα, εγώ δεν αφιζητώ την ηγεσία του Πασόκ πάντως. Δεν το έβαλα γι' αυτό. Έλα, Μαρία. Εγώ να το πιάσω από λίγο πιο πριν. Από το θεμελιώδες πρόβλημα του Πασόκ, το οποίο ξεκινάει από το 2012. Δηλαδή, το Πασόκ την ίντα του 2012 δεν κατάφερε ούτε να την ερμηνεύσει ούτε να την μεταβολήσει ποτέ. Αντί λοιπόν να καταλάβουμε ότι τα προβλήματα ήταν. Δεν ήταν προβλήματα προσώπων, γιατί ρίξαμε το ανάθεμα τότε στα πρόσωπα, αλλάζοντας ηγεσία. Το πρόβλημα που είχε το Πασόκ από το 9 και μετά ήταν ότι είχε σταματήσει η βάση του και τα στελέχη του να πιστεύουν και να αγωνίζονται για την ολοποίηση των πολιτικών. Οι πολιτικές από κάποια σημείο και μετά γινόντουσαν επειδή τις ήθελε ο πρόεδρος. Επειδή ήταν στο πλάνο του πρόεδρου, επειδή με αυτές μπορούσαν να μενάμαστε στην εξουσία. Το κρίσιμο λοιπόν για το Πασόκ είναι πρώτα απ' όλα να κάνει έναν διάλογο εσωτερικό και να καταλάβει ποια είναι η διάσταση του κόμματος από τους ψηφοφόρους του. Γιατί εκεί ξεκινάει το πρόβλημα. Γιατί έφυγαν τα στελέχη και πήγανε. Γιατί το πρόβλημα ξεκίνησε. Οι ψηφοφόροι άρχισαν να φεύγουν όταν τα μεσαία στελέχη, αυτοί δηλαδή που ήταν στην κοινωνία, στις εργασίες τους, στο συνδικαλισμό, που είχαν μια εξωστρέφεια. Δυστυχώς όμως στην κομματική επετηρίδα που ήταν πάρα πολύ σκληρή, ήταν από το μέσο και κάτω. Ήταν πάντα οι νεροκουβαλητές. Ήταν αυτοί που ήταν κατάλληλοι για να είναι αντιδήμαρχοι, για να είσαι κοινωνικός εταίρος, για να είσαι συνδικαλιστής κάπου, αλλά όχι για να είσαι βουλευτής και υπουργός, γιατί εκεί υπήρχε άλλη επετήρηδα. Αυτό αποξένωσε τον κόσμο του Πασόκ από την ηγεσία του και από το κόμμα. Έτσι λοιπόν, αυτά τα μεσαία στελέχη, γιατί είχαν φτάσει και 45 χρόνων. Σου λέει, άμα τώρα στα 45 και στα 50 δεν κάνω κάτι, πότε θα περιμένω, θα γίνω 80 για να φύγουν οι προηγούμενοι. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν, αυτό διέριξε όλο τον ιστό του Πασόκ και τη σχέση του με την κοινωνία. Πήγαμε μετά και αρχίσαμε να αλλάζουμε αρχηγούς. Φτάσαμε στην εκλογή Ανδρουλάκη, η οποία όμως αυτό που υποτίμησε κατά τη γνώμη μου η ηγεσία του Πασόκ είναι ότι είναι η οργανωτική της δομή. Η εντύπωση που έχει η παρούσα ηγεσία του Πασόκ είναι ότι η οργανωτική της δομή είναι τέτοια που μπορεί να επιβάλλει τα πάντα. Αποτέλεσμα, φτάσαμε σε εκλογές και είδαμε ποια ήταν η σταυροδοσία. Νομίζω λοιπόν ότι το κύριο είναι το πώς λειτουργεί το κόμμα, το γιατί δεν έχει λειτουργήσει και γιατί δεν έχει καταφέρει να φέρει πιο νέους ανθρώπους. Γιατί αν δει κανείς το exit poll, ηλικιακά οι άνθρωποι που ψήφισαν το Πασόκ είναι από την ηλικία του πρόεδρου του Πασόκ και πάνω. Mm-hmm. Δεν είναι από εκεί και κάτω. Θεωρητικά ο κ. Ανδρουλάκης εξελέγει πριν λίγα χρόνια, γιατί ο κ. Παπανδρέου ήταν πολύ μεγάλο σε ηλικία και ερχόταν ο νέος. Mm-hmm. Ο νέος αναμένει όχι να φέρει νέα κοινά, να αρχίσει να ζυμώνει τα κοινά που είναι πιο μικρά από εκείνον mm-hmm. στην ηλικία. Mm-hmm. Και πάμε τώρα σε κάτι άλλο. Μια ανατελεία, Μαρία, γιατί είπες το όνομα τώρα, το όνομα κλειδί, γιατί αναρωτιόμουν σήμερα. Ρενάτο, έχεις καμία αντίδραση, και επανέρχομαι αμέσως σε σένα, Μαρία, έχεις καμία αντίδραση ή έκφραση άποψης από τον Γιώργο Παπανδρέου ή από πρώην πρόεδρος του Πασόκ? Αυτή τη στιγμή ο Γιώργος Παπανδρέου διατηρεί τις καλύτερες σχέσεις που είχε με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Εδώ και δύο χρόνια έχουν εξαιρετικές σχέσεις, συνομιλούν συχνά. Ανταλλάζουν απόψεις για τις διεθνείς εξελίξεις. Δεν έχει πάρει κάποια θέση ούτε μέσω φίλων, ούτε μέσω συνεργατών, μέσω κύκλων και τετραγώνων που λέμε στο πολιτικό ρεπορτάζ. Ναι. Αυτό που ξέρω πάρα πολύ καλά βλέποντας την ανθρωπογεωγραφία του Πασόκ είναι ότι η λεγόμενη Παπανδρεϊκή δεν είναι σε ενιαίο μέτωπο. Δεν υπάρχει συντεταγμένη ομάδα που θα μπορούσε να απειλήσει σε αυτή τη φάση και ούτε οργανωτικά. Ούτε θεματικά, ούτε. Δηλαδή η Παπανδρεϊκή λεγόμενη δεν είναι ένα μπλοκ που θα στοιχηθεί πίσω από τον Χριστοδουλάκη, θα στοιχηθεί πίσω από τον Νίκο Παπανδρέου ή πίσω από κάποιον. Είναι μοιρασμένη. Και κάποιος από αυτούς έχει και ο αρχηγός του Πασόκ. Μάλιστα. Το κρίσιμο όμως σε αυτή τη φάση στο Πασόκ δεν είναι να αλλάξει ηγεσία. Το κρίσιμο είναι να καταλάβει γιατί έχασε. Το κρίσιμο είναι να καταλάβει γιατί το κόμμα δεν λειτουργεί. Γιατί το κόμμα. Ναι, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι τα στελέχη δεν το έχουν καταλάβει. Τα στελέχη που σήμερα θέτουν. Δύο λεπτά. Τα στελέχη το έχουν καταλάβει, αλλά ζούμε στην πολιτική περίοδο του σιωπητηρίου. Σιωπητήριο στη Νέα Δημοκρατία για το 41%. Σιωπητήριο στο ΣΥΡΙΖΑ γιατί είναι ο Κασελάκης και τώρα εγώ έχω εκλογές και γεια σας. Σιωπητήριο στο Πασόκ γιατί υπάρχει ο Ανδρουλάκης και πρέπει όλοι, οι υπόλοιποι όλα τα σκέζει φοβάρα και. Αλλά σιωπητήριο στο Πασόκ δεν υπήρχε.
μαλώνανε κάθε. Σιωπητήριο υπήρχε. Κάθε υπήρχε σιωπητήριο. Υπήρχε επιβολή στα οργανωτικά. Και αν θέλετε να πούμε και για τα οργανωτικά, μια και τώρα τα λέμε. Είμαστε τρεις μέρες μετά τις κάλπες. Η Μαρία μιλάει μέχρι τις κάλπες. Ακριβώς. Λοιπόν, και μιλάω για αυτό το σιωπητήριο και όταν λέμε ότι έχω οργανώσει το κόμμα, οργάνωση κόμματος δεν σημαίνει ότι πηγαίνω από τη μία δημοτική οργάνωση στην άλλη και κόβω πίτες. Οργάνωση κόμματος σημαίνει αυτό που θα σας πω αμέσως τώρα. Μπαίνω το Μάιο του 2023 να δω ποιοι είναι οι τομείς του ΠΑΣΟΚ, γιατί ήθελα να ρωτήσω κάποιον για ένα θέμα. Η σελίδα είναι υποκατασκευή. Μπαίνω τον Ιούνιο του 2023, γιατί πάλι είχαμε εκλογές, να δω. Υπάρχει ο συγκεκριμένος τομέας για να δω τι λέει ο γραμματέας του για αυτό το θέμα. Του τομέα, δεν μιλάω του κόμματος. Η σελίδα είναι υποκατασκευή. Μπαίνω πριν τις ευρωεκλογές, την προηγούμενη εβδομάδα, η σελίδα είναι υποκατασκευή. Ξαναμπαίνω σήμερα, η σελίδα είναι υποκατασκευή. Και σου λέω το εξής. Το ΠΑΣΟΚ είχε μία δυνατότητα να αγιώνεται με την κοινωνία. Είσαι νοσοκόμος σε ένα νοσοκομείο, στην επαρχία. Και δεν θες να απευθυνθείς για κάτι που βλέπεις ότι συμβαίνει στο νοσοκομείο, στον τοπικό συνδικαλιστή για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Οπότε λες, ας μπω να δω που το ΠΑΣΟΚ είχε πάντα θέση, να βρω ποιος είναι ο γραμματέας, να στείλω ένα mail και να πω κάτι. Αυτό δεν υπήρχε. Η οργανωτική δομή, λοιπόν. Εδώ υπάρχει μια άλλη ερμηνεία. Επειδή πολλές φορές και ο Νίκος Φελέκης αναφέρεται στις ψυχοδομές του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ έχει, εμένα θα μου επιτρέψετε να πω, ένα διαφορετικό DNA. Δηλαδή θέλω να πω ότι μπροστά σε εκλογές, στο ΠΑΣΟΚ δεν χρειάζεται να επιβληθεί κανένα σιωπητήριο. Είναι όλοι σε θέσεις στρατού. Όχι, όχι τα τελευταία χρόνια. Αυτή την αίσθηση έχω. Ο μέσος ψηφοφόρος, ναι. Όχι όμως το οργανωτικό. Δεν λέω για τους ψηφοφόρους. Διότι όταν φτάνεις να πηγαίνεις σε εκλογές, το εκλεκτός του Προέδρου Γραμματέας να μην καταφέρει να εκλεγεί. Αυτό είναι, ναι. Αυτό είναι σαφές μήνυμα ότι υπάρχει αναντιστοιχία των επιλογών της ηγεσίας με τη βάση και τα μέλη του ΠΑΣΟΚ που μπορεί να μην είναι στην Κεντρική Επιτροπή, να μην ήταν σύνεδροι. Άρα έχεις πει δύο διαφορετικά πράγματα. Γι' αυτό προσπαθώ να σε ρωτήσω τόσο. Πάμε στο να ξαναοργανώσουμε το κόμμα ως κόμμα και όχι ως παρέα. Επειδή λες ότι πρέπει το ΠΑΣΟΚ, δεν είναι το θέμα να δει την ηγεσία τώρα, είναι να δει τι συμβαίνει βαθιά στο ΠΑΣΟΚ, τα προβλήματα. Και λέμε, άρα καλώς βγήκαν όλοι αυτοί να αμφισβητήσουν τον πρόεδρο τώρα. Και λες, έχει σιωπητήριο. Γι' αυτό προσπαθώ να καταλάβω τι πρέπει να κάνουν. Αυτοί βγήκαν τώρα μετά από το αποτέλεσμα. Τώρα το ΠΑΣΟΚ πρέπει να κάνει μια συζήτηση σε βάθος. Διότι αν μπει σε μια εκλογική διαδικασία, θα ματώσουν πάλι στα Μαρμαρένα οι αλόνια. Η μισή θα πάνε από τη μία, η άλλη μισή από την άλλη. Στο δεύτερο γύρο, αν είναι πάνω από δύο υποψήφοι, θα αρχίσουν πάλι οι ζυμώσεις και η προσπάθεια σύγκλησης. Και δεν θα βγει ποτέ τίποτα. Το πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ είναι δομικό. Οι πολιτικές τις οποίες πιστεύει μπορεί να τις μεταδώσει στην κοινωνία. Μπορεί να κάνει τον κόσμο να έρθει κοντά του. Από ό,τι φαίνεται δεν μπόρεσε σε αυτή τη φάση. Γιατί δεν μπόρεσε? Γιατί δεν υπήρχε η απαραίτητη οργανωτική δομή που να είναι τέτοια και να φτάνει μέχρι κάτω. Οργανωτική δομή που μου λέει ότι άνοιξε όλες τις οργανώσεις και κόβω πίτες, αυτό δεν είναι πολιτικό κόμμα. Αυτό είναι ο σύλλογος των απανταχούρου μελιωτών που δίνει τσάγια. Μάλιστα. Απλά στο οργανωτικό είναι το ένα θέμα. Είναι το ένα θέμα. Είναι το ένα δευτερόλεπτο. Οργανωτικό είναι το ένα θέμα. Το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή δεν έχει εθνικό αφήγημα το οποίο να συνεγείρει τον κόσμο, δεν έχει ηγεσία, δεν έχει πολιτικό σχέδιο, δεν έχει κυβερνητικές προτεραιότητες οι οποίες... Κάτσε ρε εσύ. Όχι, δεν έχει. Όλα ρε. Α, δεν έχει. Εγώ που δεν είμαι ΠΑΣΟΚ τώρα. Δεν έχει. Τα μηδενείς όλα. Δεν είναι εθνικό αφήγημα του ΠΑΣΟΚ. Δεν λειτουργούν τα όργανα. Όχι. Μισόλτο. Τα όργανα είναι το θέμα. Μισόλτο, παιδιά. Θα δώσω στο σημείο να υπερασπίσω με το ΠΑΣΟΚ. Να πω κάτι. Σας αρέσει αυτό? Πάμε λοιπόν. Όχι, δεν του αρέσει. Σε συνθήκες. Δεν του αρέσει. Εθνικό αφήγημα του ΠΑΣΟΚ. Σε πληροφορώ ότι δεν του αρέσει αυτό. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Δεν του αρέσει. Όχι, όχι, άκουσε με. Άκουσε με. Νίκο, άκουσε με λίγο. Λοιπόν, λέει η Μαρία, κρατάω το ένα, δεν λειτουργούν τα όργανα του ΠΑΣΟΚ. Εντάξει, ένα. Εσύ λες δεν έχει εθνικό αφήγημα. Δεν έχει ηγεσία. Πολιτικό σχέδιο. Ηγεσία. Δεν έχει πολιτικό σχέδιο. Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Αλήθεια τώρα. Ναι. Επειδή μερικές φορές αισθάνομαι και όλο στη βάση μου μπροστά τον Ανδρουλάκη με βελάκια και τον κομπαντάμε όλοι μας. Παιδιά, το ΠΑΣΟΚ ήταν σε ένα συγκεκριμένο ποσοστό. Ξέρω τι θα γίνει αύριο. Μπορεί να μην κάνει ο Ανδρουλάκης, μπορεί να εκλέξουν νέα ηγεσία. Αλλά δεν μπορείς να πεις για ένα κόμμα που έχει αυτό το τσούκου τσούκου που έλεγε πριν και ο Βουλγαράκης πορεία, ότι δεν έχει ηγεσία. Μα επειδή το ΠΑΣΟΚ ήταν κρίνεται η ηγεσία. Ήταν κυβερνητικό κόμμα και επειδή λέμε ότι ήταν μπορεί να γίνει η ιωνία αντιπολίτευση. Το να γίνει η ιωνία αντιπολίτευση σημαίνει
ότι θα πρέπει να περάσει δεύτερο. Για να περάσει δεύτερο πρέπει να συνεγείρει τον κόσμο, αλλά όχι ποιος θα γίνει αρχηγός, Νικό, ποια ομάδα θα κάνει μεταξύ του. Για να πάρει και τον πόνους του δεύτερου κόμματος. Το Γενάρη του 2015, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ερχόταν, το ΠΑΣΟΚ βγήκε τελευταίο. Και πήγε πάνω από το ΠΑΣΟΚ, βγήκαν οι ΑΝΕΛ. Σωστό. Γιατί διασπάστηκαν. Ναι, αλλά αυτό το κόμμα επανήλθε. Που έζησε σε ποιες συνθήκες. Ο γραμματέας που έζησε τη διάσπαση εκείνη τη στιγμή ήταν ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σε ποιες συνθήκες, Ρινάτο. Ναι, αλλά μην ξεχνάμε τις φάσεις που έχουν περάσει όταν ο Γιώργος Παπανδρέου έκανε κόμμα το 2015 με το ΣΥΡΙΖΑ να ανεβαίνει. Δώσανε χώρο στη Χρυσή Αυγή να γίνει τρίτο κόμμα. Ο Νίκος Μιχαλιάκος ήταν τρίτο κόμμα γιατί δεν υπήρχε ενιαία φωνή στο ΠΑΣΟΚ. Φτιάξανε ένα νέο κόμμα. Ο Ανδρουλάκης ήταν εκείνη τη στιγμή λόγω του Σαμαροβενιζελισμού και όλο αυτό που γινόταν τότε. Δηλαδή, μετά ξεχνάμε όλα αυτά. Πριν 10 χρόνια, το ΠΑΣΟΚ. Μέσα δεκτά. Πριν 10 χρόνια. Κάτσε, γιατί δεν έχουν μιλήσει οι πολιτικοί. Και τελειώνω και συγγνώμη γι' αυτό. Πριν 10 χρόνια, το ΠΑΣΟΚ δεν μπορούσε να βγάλει πρώτο βουλευτή επικρατείας. Σωστό, σωστό. Πρώτο βουλευτή επικρατείας. Κάτσε, Νίκο. Να πω μόνο το εξής, γιατί είμαστε στο σήμερα. Ορθώσεις κάνουμε την αναδρομή. Να θυμηθούμε τότε, αφού κάνουμε αναδρομή, εντάχει ότι η Φόφη Γεννηματά έδωσε ένα τιτάνιο αγώνα να ανατάξει αυτό το χώρο. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Ήταν και εν μέσω μεγεθών τότε, ποια κόμματα ήταν να θυμηθούμε. Αγώνα υπάρξεως. Και πόσο πολεμήθηκε και η κυρία Γεννηματά. Για πολλά πράγματα τα οποία έκανε και με προσωπικές επιθέσεις. Μακαρίτες κάποιοι τώρα. Τώρα, τι θέλω να πω. Το πρόβλημα με τον Νίκο Ανδρουλάκη είναι σαν αυτό με τη Νέα Αριστερά σε έναν βαθμό. Ναι, έχουμε θέσεις, ναι, είναι πολιτικές προτάσεις, ναι, ακούγονται, ναι, καμιά φορά και η κυβέρνηση τις ακολουθεί. Όμως δεν υπάρχει ο τρόπος, το στυλ, η επικοινωνία. Μεγάλο πρόβλημα σε αυτό. Δεν συμφωνώ. Πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δεν συμφωνώ. Άποψή μου και αποτυπώνεται. Ναι, καλά, προφανώς. Αλλά ξέρεις και το θέμα. Ότι η Νέα Αριστερά έχει και κάτι άλλο στα χαρακτηριστικά της, που το έχει πει πρώτη Μαρία Καρακλιούμη. Η Νέα Αριστερά είναι μια σύνθεση ανθρώπων των οποίων η πολιτική καταδικάστηκε στις προηγούμενες εκλογές. Δηλαδή, πολύ φρέσκο. Μα δεν το συγκρίνω με αυτή την έννοια. Λέω τον τρόπο εκφοράς της πολιτικής. Λέω για το επικοινωνιακό ζήτημα. Δεν υπήρξε επικοινωνία των θέσεων του ΠΑΣΟΚ. Συμφωνούμε. Αυτό είναι πρόβλημα πάντα του ίδιου του Προέδρου. Γιατί λέγαμε και ο κύριος Κασελάκης, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια συζήτηση ότι αν κρατήθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, κρατήθηκε γιατί ο κύριος Κασελάκης έκανε τα πάντα. Έτσι. Ό,τι γινόταν και δεν γινόταν να κάνει ένας άνθρωπος, ένας Πρόεδρος. Αν ήταν ορθό, αν ήταν λάθος, παράλογο, λογικό, στα ιωθώτα, στα τετριμένα, είναι άλλη συζήτηση. Ένα πρόβλημα είναι αυτό. Το δεύτερο πρόβλημα με το ΠΑΣΟΚ είναι, και δεν πρέπει να το ξεχνάμε, και αυτό αφορά και το ΣΥΡΙΖΑ φυσικά, είναι ότι έχει ψηφίσει 80% των νομοσχεδίων της Νέας Δημοκρατίας. Χάνει το αφήγημα του την ίδια στιγμή. Mm-hmm. Άρα αυτά τα δύο δομικά προβλήματα είναι και αυτά που στοιχήσανε και γι' αυτό γίνεται όλη η συζήτηση αυτή τη στιγμή στο ΠΑΣΟΚ. Mm-hmm. Και συζητιόταν ήδη πριν φτάσουμε σε εκλογές. Γι' αυτό βάλανε όλοι τον πύχη στο 20%. Ναι, ναι. Ο κ. Ανδρουλάκης υποχρεώθηκε να πει πρέπει να είμαι δεύτερο. Δεύτερος. Σωστό. Αργύρη. Για να χάσεις αφήγημα, ψηφίζοντας νομοσχέδια της Νέας Δημοκρατίας, πρέπει να έχεις αφήγημα. Αυτή τη στιγμή, γιατί κάποια πράγματα δεν ανακαλύπτουν τον τροχό, υπάρχει βάση, δηλαδή θέσεις, απόψεις, κοινωνικές σχέσεις μάλλον και οργανωτικές σχέσεις σε μια κοινωνία, οικονομικές συναλλαγές, υπάρχει το επικοδόμημα, ιδεολογία, κοινωνικές αντιλήψεις, υπάρχουν τα συλλογικά υποκείμενα, τα κόμματα. Και υπάρχει και ηγεσία στα συλλογικά υποκείμενα. Έτσι είναι δομημένες όλες οι ανθρώπινες κοινωνίες. Δεν ανακαλύπτουμε τον τροχό. Τώρα, καλός ή κακός, αυτό που έλεγε πριν η Μαρία, δεν υπάρχουν οργανωμένα κόμματα γενικά παντού. Γιατί η Νέα Δημοκρατία κάνει κάτι διαφορετικό. Όχι, ναι. Πολύ οργανωμένη η Νέα Δημοκρατία. Όχι. Σε επίπεδο καθημερινής, δεν μιλάω στο πώς μαζεύουν κουκιά. Σε επίπεδο καθημερινής διαβούλευσης και παραγωγής πολιτικής. Μαζεύονται δηλαδή στην κομματική βάση, συζητάνε και διαμορφώνουν. Αυτό εννοώ. Και διαμορφώνουν κοινή πολιτική. Όχι. Το κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ που είναι one man show. Σαφέστατα όχι. Άρα λοιπόν, σε αυτή τη τριπλέτα που σας είπα, τα συλλογικά υποκείμενα διαμορφώνουν πολιτική, έχει τελειώσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ποιοι διαμορφώνουν και χαράζουν πολιτική? Οι ηγεσίες. Πάει αντίστροφα το μοντέλο. Η ηγεσία λοιπόν πρέπει να ερμηνεύσει και να αντιληφθεί τι συμβαίνει στη βάση. Ποιες είναι οι οικονομικές σχέσεις, ποιες είναι οι συναλλαγές. Η ηγεσία πρέπει να αντιληφθεί πώς θα αναδιαμορφώσει το επικοδόμημα. Αν το επικοδόμημα θα είναι εθελκτικό, άμα θα έχω μια νέα πρόταση η οποία θα μπορεί να γίνεται αντιληπτή από τον κόσμο. Και αν αυτή η πρόταση δεν θα είναι αποσπασματική. Για να μην βερμπαλίζω, συγκεκριμένο παράδειγμα. Έχει πρόταση το ΠΑΣΟΚ για τη στεγαστική πολιτική των νέων. Πιστεύετε ότι αυτό είναι το μοναδικό ζήτημα για τους νέους? Όχι. Αν αυτό λοιπόν το λες αποσπασματικά και βγαίνεις και λες: έχω πρόταση για τη στεγαστική πολιτική των νέων. Το πες μία, το πες δύο, το πες τρεις. Όχι, όχι, δεν το πες. Ως ένα βαθμό. Το πες 1552 φορές σχεδόν μονοθεματική. Ωραία. Όταν λοιπόν λες μόνο αυτό, και μάλιστα ως ένα βαθμό το υιοθετεί η Νέα Δημοκρατία, κάνει πολιτικές στο συγκεκριμένο χώρο. Μετά αυτός που θέλει να σε ακούσει,
Είμαστε στη φάση επικοδόμημα πλέον. Και θέλει να σε ακούσει. Τι έχει ω συγκροτημένο πολιτικό λόγο. Και δεν ακούει κάτι άλλο. Τι αντιλαμβάνεται. Πραγματικά θυμίζει εποχές όπως ήμασταν παλιότερα στο πανεπιστήμιο, σε επίπεδο φοιτητικού συνδικαλισμού, όπου οι ατάκες, πέντε ατάκες ήταν το πολιτικό πρόγραμμα. Δεν είναι έτσι τα συλλογικά υποκείμενα, δεν είναι έτσι τα κόμματα. Αν ήθελες να ερμηνεύσεις το ζήτημα για τους νέους, θα έπρεπε να πεις πώς θα πάνε τα παιδιά τους από βρεφονιπιακούς σταθμούς, τι ποιότητα εκπαίδευση έχουν, πώς θα λύσω το δημογραφικό και πάει λέγοντας. Το έκανε αυτό το Πασόκ σε συγκροτημένη πολιτική. Εγώ δεν το είδα, δεν το άκουσα. Αν είναι ζήτημα μόνο επικοινωνίας, πάλι είναι ζήτημα ηγεσίας. Αν είναι ζήτημα πολιτικής ατζέντας και διαμόρφωση του επικοδομήματος, ανάλυση και ερμηνεία του επικοδομήματος, πάλι είναι ζήτημα ηγεσίας. Άρα πώς πρέπει να κινηθεί το πράγμα. Τώρα, την άποψη πάμε και σε επίπεδο τακτικής. Κοιτάξτε, ο Κασελάκης, ο οποίος ήταν απολυτή και ήρθε από το πουθενά, έδειξε αντανακλαστικά. Την πρώτη μέρα που αμφισβητήθηκε, είπε κάνω άμεσα εκλογές. Την πρώτη μέρα που αμφισβητήθηκε από τον Τσίπρα. Ο άσχετος, ο ανίδεος, ο απολυτή Κασελάκης έδειξε πολιτικά χαρακτηριστικά. Και όταν είδε ότι αμφισβητείται, ουσιαστικά είπε πάμε να αναμετρηθούμε. Και οι αφισβητείες υποχώρησαν. Εάν λοιπόν ο Ανδρουλάκης πιστεύει ότι έχει τη δυνατότητα, έχει τη δυναμική και την κοινωνική βάση μαζί του, αυτό που έπρεπε χθες να είχε κάνει ήταν να πει πάω άμεσα σε εκλογές. Όχι να ζητάει, προσέξτε, είναι εντελώς γραφειοκρατικό αυτό να λες έχω άλλο ένα χρόνο θητεία. Τι είναι δηλαδή ανεξάρτητη αρχή, το ΑΣΕΠ είναι, τι είναι αυτή τη στιγμή, θητεία διοικητικού συμβουλίου. Δεν είμαστε ανώνυμη εταιρεία, δεν είναι ανώνυμη εταιρεία τα κόμματα. Επικοινωνούν άμεσα με την κοινωνική τους βάση. Και όταν η κοινωνική βάση ουσιοδώς αμφισβητεί την ηγεσία του συλλογικού υποκειμένου, πρέπει άμεσα να δημιουργείται διέξοδος. Ναι. Να μην φιλορροεί, ναι, να μην πηγαίνει σε μόνο αμφισβήτηση. Εδώ δεν προκύπτει αμφισβήτηση από τη βάση. Μισό λεπτό. Η βάση ακριβώς λοιπόν στο πλαίσιο που είπαμε συλλογικά υποκείμενα, τα οποία δεν έχουν οργανωμένη βάση, τοπικές που συζητάνε και αναδημιουργούν ζητήματα, εκφράζονται μέσα από τους βουλευτές, από την κοινοβουλευτική δημοκρατία. Εάν ουσιώδης αριθμός βουλευτών αμφισβητήσει τον Ανδρουλάκη, ή βλέποντας, αν αυτό αντιλαμβάνεται ότι αμφισβητείται, που κατά τη γνώμη μου ήδη αμφισβητείται από πολύ μεγαλύτερη βάση από αυτούς που ήδη δημόσια έχουν τοποθετηθεί, θα έπρεπε, αν είχε αντανακλαστικά, ο ίδιος να ζητούσε προσφυγή στην κάλπη για να έχει αναβάπτιση. Για να μπορέσει αύριο να τους δει όλους στα μάτια και να έχει και μπροστά του 3 χρόνια να κάνει ουσιαστική αντιπολίτευση. Μπας και πετύχει αυτό που πρώτη είπε η Καρακλείου, να το πω, τη φράση ανάφλεξη. Λοιπόν, ναι. Κοιτάξτε, το Πασόκ, αν δεν έχει ανάφλεξη, θα γίνει αυτό που πολύ σωστά είπε ο Κωνσταντινούπουλος, κουκουέ εσωτερικού. Ναι. Είναι το κουκουέ του κέντρου. Ναι. Λοιπόν, δεν μπορεί να λειτουργεί ως κουκουέ του κέντρου. Αυτό και να απάντησε στον Ανδρουλάκη που είχε πει δεν θα γίνει ο κουκουέ του κέντρου. Το έχει εμπνευστεί ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Αυτό επιφόβησε γενικότερα. Όποιος και να το εμπνεύστηκε λοιπόν. Να τους πούμε όλους, η ουσία όμως είναι αυτή. Η ουσία είναι αυτή. Κοιτάξτε, αν είναι ο μόνιμος αμφισβητείας και να είναι λίγο πιο light προσέγγιση από τα υπόλοιπα, δεν τίθεται ζήτημα. Εδώ κοιτάξτε, έγινε μια οβιδιακή αλλαγή σε αυτές τις εκλογές. 1 εκατομμύριο άνθρωποι. Δεν πήγανε στην δεξιά και στην άκρα δεξιά. Οι περισσότεροι πήγαν σπίτι τους. Και οι περισσότεροι ήταν κεντρώοι. Mm-hmm. Όταν οι κεντρώοι εγκαταλείπουν τη Νέα Δημοκρατία και δεν κάνουν στάση στο Πασόκ, το κόμμα που κατεξοχήν είχε σχέση με τον κεντρώο χώρο, αυτόν εξέφραζε. Ήταν καθαρό η μη δεξιά. Αυτή ήταν η ιστορική του κοιτίδα. Αυτή ήταν η ιστορική του κοιτίδα. Εγώ λέω πώς τοποθετούνταν οι ίδιες δημοσκοπήσεις και στα exit poll. Όταν η ιστορική του κοιτίδα λοιπόν λείπει. Καταρχήν εκτός θέματος της κουβέντας να συζητάω συμπόλυση. Κύριε, στα exit poll πρώτος στους κεντρώους ήταν. Στους κεντρώους που ψηφίσανε. Ναι. Το είδα, Ρενάτο. Στους κεντρώους που ψηφίσανε. Το είδα αυτό. Μισό λεπτό να πω κάτι. Στα exit poll. Να πούμε ότι. Λες ότι ο Κασελάκης άντεξε με τη ρελάνς που έκανε για την Ιππόνια. Και πήρε. Είναι ο πρώτος αρχηγός που παίρνει νέο κόμμα και έχει χαμηλότερα ποσοστά από τον προηγούμενο. Ισχύει αυτό. Ναι, εντάξει. Δηλαδή έκανε και ρελάνς και έχει δίκιο ρελάνς. Λιγότερο από το προηγούμενο. Ρελάνς έκανε στο συνέδριο, λέω. Και αριθμοί είναι αμήλικτοι, παιδιά. Ναι, δεν έχει αριθμοί είναι αμήλικτοι για την κεντροαριστερά. Πέρα από την κυβέρνηση, η οποία τρώει μεγάλο στραπάτσο. Δηλαδή είναι ιστορικό χαμηλό, δεν έχει ξαναγίνει. Ναι, ναι, ναι. Αλλά και ακόμα σε αυτό το ιστορικότερο χαμηλό όλων των εποχών για τη Νέα Δημοκρατία, στο χειρότερο σενάριο για να μεγαλώσουν οι αντίπαλοι τη, οι αντίπαλοι τη μικραίνουν και κατά τι κρατιέται το Πασόκ. Είναι νομίζω το μήνυμα σαφές και για τις δύο ηγεσίες. Άρα δεν είναι άκυρη συζήτηση τι θα κάνει το Πασόκ σε επίπεδο ηγεσίας, τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, καθόλου άκυρη. Καθόλου, είναι αντιθέτως. Πιο επίκαιρη από ποτέ. Αντιθέτως. Και πιο αναγκαία από ποτέ και το λένε έτσι. 9 στα 10 στελέχη και στα 2 κόμματα. Έτσι. Όχι, δεν είπε κανείς ότι είναι ανεπίκαιρη. Λέει και κλείνω με αυτό. Όταν 1 εκατομμύριο άνθρωποι πήγε σε αυτές τις εκλογές στα σπίτια του και άλλα 2 είχαν πάει την τελευταία δεκαετία. Το να συζητάς το πώς θα πάρω τα στρατευμένη στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ στο δικό μου πολιτικό σχηματισμό, για μένα είναι συζήτηση εκτός θέματος. Για μένα ο στόχος είναι τα 3 εκατομμύρια άνθρωποι, οι οποίοι τα τελευταία 15 χρόνια πήγαν από την κάλπη. Άρα νέος φορέας, γιατί αυτοί οι υπάρχοντες δεν μπορούν, έχουν εξαντλήσει τα ωριά τους.
Όχι, είναι ο πρόσωπο. Η νέα ηγεσία στους χώρους αυτούς που μπορεί είτε το από το ΠΑΣΟΚ είτε φορές. Από το ΣΥΡΙΖΑ να γίνει πιο ελκυστικός. Πόσες φορές θα το δοκιμάσουμε αυτό? Μέχρι η δημοκρατία να αποφανθεί, μέχρι να δημιουργηθεί ο νέος φορέας που λες. Εντάξει, άρα σε 100, σε 70 χρόνια. Εντάξει. Okay. Πριν από λίγες μέρες είχαμε εκλογές. Ξανά αποτελέσματα. Εγώ τουλάχιστον αυτό που βλέπω είναι ότι κανείς δεν κατάλαβε τι έγινε. Είτε στην κυβέρνηση, είτε στην αντιπολίτευση, είτε όλοι εμείς προφανώς δεν έχουμε καταλάβει. Δεν είμαι ο απόλυτα ειδικός. Είναι πολύ περισσότερο ειδικοί όλοι οι προαναλύστες από μένα να συζητήσουν τα οργανωτικά, τα πολιτικά, τους δελφίνους, όλα αυτά. Είναι όμως σίγουρο ένα πράγμα. Δεν απασχολεί την κοινωνία αυτή η συζήτηση καθόλου. Mm-hmm. Μα καθόλου όμως, και αποδείχθηκε στις κάλπες. Εδώ έχουμε μια κυβέρνηση η οποία έφαγε ένα φοβερό στραπάτσο σε μια εποχή που και στη χώρα μας, από ό,τι αποδεικνύουν τα αποτελέσματα, ο κόσμος στρέφεται συντηρητικά. Δεν γίνεται καθόλου κουβέντα γι' αυτό. Και έχουμε την αντιπολίτευση της λεγόμενης κέντρο-αριστεράς, την ευρύτερη, δηλαδή και που περιλαμβάνει πιθανόν και το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ και όλους αυτούς, να σφάζονται πάνω σε συντρίμια, γιατί για συντρίμια μιλάμε, ξεκάθαρα πράγματα, και να μην γίνεται ουσιαστική κουβέντα που απασχολεί τον κόσμο. Εάν αυτό συνεχιστεί, δηλαδή έχουμε αυτή την κουβέντα για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα και στο ΠΑΣΟΚ και στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει ηρεμήσει, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς καθόλου. Έχουμε διεργασίες στην κυβέρνηση οι οποίες έχει αποτραβηχτεί η προσοχή από το κυβερνό κόμμα αυτή τη στιγμή, γιατί και εκεί υπάρχει ένας αναβρασμός, να μην κοροϊδευόμαστε, υπάρχει μια ανησυχία, μια κουβέντα, υπάρχει κάτι. Ανησυχία υπάρχει μόνο για το αν θα με βάλει στην κυβέρνηση ή θα με βγάλει. Ναι, όλα αυτά, αλλά εντάξει, υπάρχει γενικά μια κουβέντα. Από την άποψη λοιπόν αυτή, εάν γίνει καμιά στραβή και έχουμε σύντομα καμιά κάλπη, γιατί όλα είναι πιθανά, τότε οι εκπλήξεις για τα κόμματα του πολιτικού σκηνικού και του πολιτικού συστήματος, τα παραδοσιακά, ας το πω, θα είναι ακόμα χειρότερες. Τι εννοείς να έχουμε εκπλήξεις? Δηλαδή, αυτό που εννοώ είναι, δεν θα μου είναι έκπληξη εμένα καθόλου, αν δω, για παράδειγμα, το κόμμα της κυρίας Λατινοπούλου σε βουλευτικές εκλογές να παίρνει κανένα 6-7%, αν συνεχιστεί αυτό το σύστημα. Αλλά εντάξει, τώρα... Το έχουμε ξαναζήσει όμως. Ναι, αυτό λέω. Δηλαδή, δεν έχουμε καταλάβει πλέον την αγανάκτηση του κόσμου, την απογοήτευση του κόσμου. Ναι. Καταρχήν, βλέπουμε επίσης ότι η κεντροαριστερά σε όλη την Ευρώπη καταραίει. Ναι. Καταραίει. Στην κυριολεξία καταραίει. Είδαμε τι έγινε στη Γερμανία. Mm-hmm. Βλέπουμε όμως ότι και στη συντηρητική παράταξη ευρωπαϊκά υπάρχουν σοβαρότατοι τριγμοί. Βγήκε ο ηγέτης του συντηρητικού κόμματος της Γαλλίας και μίλησε για συνεργασία με τη Λεπέν. Ναι. Ξεσηκώθηκαν όλοι να τον καταργήσουν. Σε αυτό, αν μπορώ να διακόψω, να κάνω μια μικρή παρατήρηση. Υπάρχει μια κανονικοποίηση του ακροδεξιού λόγου. Καλά. Υπό αυτές τις συνθήκες. Δηλαδή, πράγματα που ακούγονταν την εποχή των μνημονίων, στη μεγάλη κρίση από Χρυσή Αυγή και πέρα, και εν μέρει ξηρότανε ο δεξιός κόσμος και σε μια αντίστοιχη ρητορική για να κρατήσει δυνάμεις πολιτικά, για να μην φύγει η χώρα στην άκρα δεξιά. Να θυμίσουμε, ας πούμε, την περίοδο Σαμαρά, για παράδειγμα. Τσιμπούσε ρητορική και εκείνος για να συγκρατήσει δυνάμεις. Ναι, ναι. Για λόγους συστημικούς, το αντιλαμβάνομαστε όλοι. Τώρα πια πάμε σε μια κανονικοποίηση της συζήτησης αυτής. Δηλαδή, άκουγα την κυρία Λατινοπούλου, συγγνώμη και για τον χρόνο που παίρνω. Ναι. Άκουγα την κυρία Λατινοπούλου στο Μέγκα προηγουμένως. Οι λάθρομετανάστες, τα παιδιά, αδικό. Η οικογένεια, η μάνα, ο πατέρας. Α, μην πούμε στην κουβέντα αυτή. Δεν είναι θέμα, αν είναι λάθος. Όχι, σας παρακαλώ, μην πούμε τώρα στην κουβέντα. Δεν θα πούμε σας την κουβέντα. Τώρα, δεν λέω αυτό. Δεν κάνει. Μισό λεπτό. Δεν καταλάβατε τι λέω. Λέω ότι αυτός ο λόγος, αυτή η συζήτηση, κερδίζει χώρο έδαφος. Δεν εξετάζουμε την ουσία και τον πυρήνα του αν είναι σωστό ή λάθος. Δεν θα τη δικήσω προς αυτό. Δεν έχω λόγο να το κάνω αυτή τη στιγμή. Άρα εδώ τι κάνουμε? Δεξιοποιείται το σύστημα και η κεντροαριστερά, όπως λέει η κυρία Λατινοπούλου, χαρακτηρίζει, δεν συνεργάζουμε με την κεντροαριστερά και δείχνει τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Πάντως από την άλλη πλευρά. Πάντως, εγώ αυτό το μόνο που, για να κλείσω, με μια κουβέντα θα κλείσω. Δεν θα μπω στη συζήτηση. Ναι. Έχεις απόλυτο δίκιο. Να μπει στη συζήτηση. Γιατί δεν έχει γενικά προσλαμβάνουμε στην ουσία πραγμάτων που. Αυτό που θα τα λύσουμε και αυτό. Δεν θέλω να σχολιάζω, κυρία Λατινοπούλου. Σχολιάζω την εκφορά του λόγου. Τελεία. Δεν λέω την ουσία. Σε ονόματα. Εγώ προσπάθησα να μιλήσω για πολιτική αυτή τη στιγμή. Όχι, είπατε είναι σωστό αυτό που λέει, αν είναι λάθος. Εγώ δεν μπήκα στη διαδικασία αυτή. Επειδή ακούστηκε πάλι. Αυτό που ακούγεται συνεχώς και πριν τις εκλογές και μετά τις εκλογές, τα τελευταία χρόνια, η ακροδεξιά ρητορική
Το να μιλάει κανείς για το μεταναστευτικό. Το, άλλο το μιλάω πρόβλημα, για το μεταναστευτικό. Και άλλο εκφέρω λόγο. Για να κάνουμε κουβέντα όμως. Για να κάνουμε κουβέντα. Μίλησα λιγότερο από όλους και δεν μπορώ να ολοκληρώσω τη σκέψη. Αλήθεια στο λέω. Όχι, κουβέντα κάνουμε. Έλα, έλα, πες το Δημήτρη. Πες αυτό μιλήσω, που λέω είναι ότι υπάρχουν κάποια θέματα που φαίνεται ότι απασχολούν τον κόσμο από τα αποτελέσματα τα εκλογικά, τα οποία συνεχίζουμε να τα αποκηρύσουμε ως ακροδεξιά και όλα αυτά. Άντε βρε Δημήτρη μου, να πω το εξής, το άντε βρε Δημήτρη μου, κατάλαβες τώρα. Ναι, ναι, κατάλαβα. Λέω, άντε λοιπόν αμέσως, έρχομαι αμέσως κύριε Βουλγαράκη. Άντε λοιπόν και έχουμε ποινικοποιήσει, να το πω εγώ έτσι, ρίχνουμε όλη το ανάθεμα λίγο, αλλά στην, και τη λέμε ακροδεξιά ρητορική. Είναι κάποιος αγανακτισμένος με την ακρίβεια. Είναι κάποιος αγανακτισμένος με τα οικονομικά, με την φορολογία. Είναι κάποιος αγανακτισμένος με την καθημερινότητά του, με την υγεία. Και πηγαίνει σε ένα κόμμα, δεν θα πω της κυρίας Λατινοπούλου, ναι, το οποίο όμως είναι, μιλάει μόνο, θα το πω με το δικό σου όρο, για τη λαθρομετανάστευση. Αλήθεια τώρα, εγώ καλούμαι να δικαιολογήσω αυτόν που δεν έχει λεφτά να πάει στο σούπερ μάρκετ, αλλά τον ενδιαφέρει αυτό για το οποίο μιλάει μόνο η κυρία Λατινοπούλου. Δεν μας προβληματίζει. Είναι, όχι. Δεν μας προβληματίζει. Συμφωνώ. Συμφωνώ. Αηδέψαμε πάρα πολύ όλους εκείνους οι οποίοι πήγαιναν και ψήφιζαν Χρυσή Αυγή και λέγαμε αχ, οι κακομοίριδες οι άνθρωποι ήταν αγανακτισμένοι. Μισό λεπτό. Προφανώς. Μας προβληματίζει όμως το γεγονός ότι αυτός που τον πονάει η ακρίβεια. Δικαίωμά του καλά κάνει. Όχι. Δικαίωμά του. Άλλο θέλω να πω. Δεν πρέπει να μας προβληματίζει. Η πρόταση της Λατινοπούλου για την ακρίβεια την έχω ακούσει. Άλλο θέλω. Έχει οικονομικό πρόγραμμα. Πάλι το ίδιο. Δεν θα υπερασπιστώ την κυρία Λατινοπούλου. Όχι, παιδάκι μου. Απλώς εγώ να ολοκληρώσω όμως το ότι αυτός προβληματίζεται για την οικονομία. Αυτός που προβληματίζεται για την ακρίβεια. Αυτός προβληματίζεται για την καθημερινότητα. Να τα βάλω όλα για να μην περί αυτό λόγω και να μην μακρυγορώ. Ναι, ναι. Δεν μας προβληματίζει το γεγονός ο σκεπτόμενος ανθρώπος ότι πάει και ψηφίζει τέτοιου είδους κόμματα. Υπάρχει κάποιο θέμα τότε όμως. Συγγνώμη, δεν πάει και ψηφίζει. Μια αποχή με ένα ποσοστό που υπό νορμάλ συνθήκες δεν θα υπήρχε υποψία καταγραφής ποσοστού, γιατί περί αυτού πρόκειται. Ναι. Η αποχή βάζει αυτά τα κόμματα μέσα. Άμπρα. Η ανοχή λοιπόν της αποχής είναι και για τον πρώτο και για τον τελευταίο. Εμείς συζητάμε για τη σφαγή του Πασόκ. Λέω, όμως, άρα δεν πάει να ψηφίσει. Ναι. Ουσιαστικά κάτσε, εμφανίζονται από το σύστημα το ίδιο. Πάρα πολύ. Να συζητήσουμε αν η Λατινοπούλη θα πάρει στην επόμενη εκλογή κάλπη 6% και να συζητήσουμε για το Πασόκ. Δεν συζητάμε. Δεν πρέπει να συζητάμε περισσότερο ότι αυτά τα κόμματα, δηλαδή το Πασόκ, ο ΣΥΡΙΖΑ, το κυβερνών κόμμα, όλα αυτά δεν έχουν απαντήσεις για την καθημερινότητα. Ναι, αλλά μπορεί να την παρατεθείς για να ανταλλάξεις απόψεις βάσει του προγράμματος που εκφράζουν και βάσει των θέσεών τους. Είτε είναι Νέα Αριστερά, είτε είναι Πασόκ, είτε είναι ΣΥΡΙΖΑ. Πολύ σωστά. Εδώ παίζουμε τις θέσεις της οικονομικής. Εδώ υπόθηκε πολύ σωστά προηγουμένως ότι και αυτά τα κόμματα στην ουσία δεν έχουν πρόγραμμα. Εντάξει τώρα, εντάξει. Κάθε υπερβολή ο Αρχίνης λέει ότι δεν έχει βγει. Όχι, μάλλον ο Σωτήρης, ότι δεν έχει επικοινωνηθεί αυτό. Δεν έχει περάσει την κοινωνία αυτό. Και εγώ θα συμφωνήσω απόλυτα. Στο τέλος υιοθετείται από τον ισχυρότερο και εξαφανίζεται το αφήγημα του μικρότερου. Χρωστά στον κύριο Βουλγαράκη που κάτι θέλει να πει και έρχομαι αμέσως, Μαρία. Θέλω να πω τώρα έτσι συνοψίζοντας σε αυτή την κουβέντα. Υπήρξε ανάφλεξη που λέει η Καρακλιού με τον Δημήτρη. Θέλω να πω ότι το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών κατά κάποιο τρόπο ήταν λίγο σοφό. Ναι. Δηλαδή βάζει τα κόμματα να κοιταχθούν στον καθρέφτη. Έτσι. Και εξομολογούμε ότι εμένα μου άρεσε χθες η αυτοκριτική που έκανε ο Πρωθυπουργός στην τηλεόραση. Δηλαδή, έδειξε ότι ρεαλιστικά αντιλαμβάνεται μια σειρά από προβλήματα τα οποία λειτουργήσαν εις βάρος του. Εις βάρος του αποτελέσματος της Νέας Δημοκρατίας. Θα ήθελα να ακούσω ένα αντίστοιχο λόγο με τα δεδομένα του καθενός. Και από τον Κασελάκη και από τον Ανδρουλάκη. Δηλαδή, βλέπουμε την αρνητική πλευρά του πράγματος. Να δούμε τώρα το θετικό. Στο κάθε ένα κόμμα που συμμετείχε στις εκλογές, δίνεται τώρα η δυνατότητα, διότι μετρήθηκε. Ναι, ναι, σωστό. Πήγε, μετρήθηκε. Να δει γιατί το αποτέλεσμα αυτό ήταν αυτό και αν τον ικανοποιούσε ή όχι. Και επί αυτών των πραγματικών δεδομένων και όχι επί των θεωρητικών, να κάνει τις παρεμβάσεις που πρέπει. Δηλαδή, λέει ας πούμε η Νέα Δημοκρατία, υπάρχει ακρίβεια. Θα το δούμε. Λέω εγώ, πρέπει να οριστεί ποιος είναι πλούσιος στην Ελλάδα. Τα κοινωνικά προγράμματα επί ποιον ακριβώς εφαρμόζονται. Mm-hmm. Δηλαδή, πω ένα παράδειγμα. Επιδότηση για να αλλάξει, ας πούμε, τα παντζούρια. Ναι. Τα κουφώματα. Ναι. Άμα είσαι 20 χιλιάρικα. Πάνω από 20 χιλιάρικα δεν αλλάζεις. Γι' αυτό που βγάζει δηλαδή 35-40 είναι πλούσιος.
Α, καλά, προφανώς. Ποιος είναι πλούσιος στην Ελλάδα. Όχι, δεν κατάλαβα. Ναι. Εδώ μας δίνεται μια ευκαιρία, εφόσον πραγματικά το επιθυμούμε, να θέσουμε το δάκτυλο επί των τύπων των ύλων και να δούμε αυτά τα οποία ασηγούνται τα κόμματα. Η Νέα Δημοκρατία, προκειμένου, το ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, το Α ή το ΚΟΜΑ. Πού απευθύνονται ακριβώς. Ναι. Και εκεί να γίνει αποτύπωση. Κατά τη στοιχεία να σας πω ότι το ίδιο ψάχνουμε τόσα χρόνια να βρούμε και ποιοι είναι οι ευάλωτοι. Στηρίζουμε του ευάλωτου. Εγώ τώρα είπα ένα παράδειγμα. Μια κουβέντα πολύ σύντομα. Είπα ένα παράδειγμα. Να πω ένα δεύτερο παράδειγμα. Αυτή που παίρνουν. Κυρία Καρακλείου, έχει το λόγο. Η επιδότηση για τα σπίτια. Η επιδότηση για τα σπίτια, τα νέα ζευγάρια. Γιατί δεν έχει προχωρήσει τόσο πολύ. Διότι έχει γίνει λάθος προσδιορισμός ποιοι δικαιούνται την επιδότηση. Αν δηλαδή είναι κανένα από κανένα χωριό και του έχει αφήσει εξαδιαιρέτου, ας πούμε, ένα μικρό τείχο. Για να ενταχθεί ένα μαντρί είναι εξαδιαιρέτου, τελείωσε. Για να ενταχθεί σε αυτά τα προγράμματα είναι σαν να τραβάς το ψηφιστό που κερδίζει. Αυτά είναι θέματα πραγματικά όμως. Τώρα εντάξει, εγώ καταλαβαίνω τη γο κουλτούρα. Εγώ συμφωνώ με τον Δημήτρη σε αυτά τα θέματα. Όχι, και αυτό που είπες. Αλλά εδώ υπάρχουν πρακτικά ζητήματα. Μα τι θα φάει ο Φελέξης αύριο. Δεν το ακούμε. Συγκεκριμένο. Για τα πρακτικά ζητήματα μιλάω και ένα πολύ σύντομο σχόλιο σε αυτά που είπε ο Γιώργος. Συμφωνώ απόλυτα μαζί του σε αυτά που είπε. Το μόνο που θα ήθελα να πω είναι το εξής. Ναι, έκανε αυτοκριτική ο Πρωθυπουργός. Αλλά στο διατάφτα της αυτοκριτικής τι μας είπε? Ότι εγώ συνεχίζω στον δρόμο που είμαι. Αυτό μας είπε. Δεν είπε να την κοπανίσω. Όχι, στον δρόμο που είμαι. Όχι, δεν είπε να την κοπανίσει. Είπε συνεχίζει στην κατεύθυνση. Που συνέχισε, δηλαδή ενώ αποδέχεται τα λάθη. Δεν τα πει αυτά, ο Απόκης τα λέει, τα έχω χάσει πια εδώ πέρα. Ναι, εγώ θέλω να κάνω μια παρατήρηση αυτό που ο κύριος Ζουγαράκης. Γιατί αυτοκριτική, ναι, δεν έχουν κάνει τα άλλα δύο κόμματα που διεκδικούν εξουσία. Ο κύριος Μητσοτάκης κάνει μια αυτοκριτική, την αποδίδει εκεί που. Η ηγεσία αποτέλεσε. Ηγεσίες λέω. Αυτό λέω. Αλλά... Άλλο τα κόμματα, άλλο ηγεσίες. Ναι, βγήκε ο κύριος Κασελάκης σήμερα και έκανε μεγάλη αυτοκριτική. Είπε ότι μέα κούλπα τα έδειχνα τα σπίτια μου, ίσως αυτό φταίει. Και τώρα πήρα ο το μήνυμα. Θα μου να σου πω, άμα το πεις, πήρε Μάρξ, το μήνυμα, λέει. Νομίζει πως είναι το Μάρξ Σπένσερ. Ότι πρέπει να είναι στιβαρότητα. Αλλά αυτό δεν είναι αυτοκριτική, κατά τη γνώμη μου, ούτε του ενός ούτε του άλλου. Μάλιστα. Γιατί ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι έφταιγε το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα και δικαιώνονται επιλογές, ας πούμε, όπως τις είδαμε, τις αποχής ή δεν ξέρω εγώ τι. Αλλά δεν είναι εκεί το νομίζω πρόβλημα. Νομίζω ότι η αποστροφή του χθες για τα ομόφυλα ζευγάρια προκάλεσε μεγαλύτερη δυσαρέσκεια για αυτούς που το πίστεψαν και το στήριξαν κτλ. Από το ίδιο το νομοσχέδιο. Εκτός και εννοούσε για τον τρόπο διαχείρισης. Έλα, Μαρία. Συγγνώμη. Με βάση τα αποτελέσματα που διαβάσαμε και στο Exit Poll, είδαμε ότι οι άνθρωποι που πήγαν να ψηφίσουν ήταν περισσότερο οι θυμωμένοι άνθρωποι. Ήταν αρκετοί οι οποίοι ψήφισαν σε μεγαλύτερο ποσοστό αυτοί που στην ιδεολογική κλίμακα κινούνται δεξιά και ακροδεξιά. Και το γεγονός ότι φούσκωσαν περισσότερο τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας κόμματος οφείλεται και σε αυτό. Όμως, υπάρχει μια πραγματικότητα την οποία δεν πρέπει να αγνοήσουμε. Όταν πηγαίνουν οι θυμωμένοι, είναι αυτοί που νιώθουν κοινωνικά αποκλεισμένοι, αλλά που θέλουν να τιμωρήσουν. Ενδέχεται αυτοί τους οποίους αποκαλούμε μεσαία τάξη. Αυτοί οι οποίοι. Ναι, μεν έχουν θυμώσει, αλλά δεν μπαίνουν καν στον κόπο να πάνε να ψηφίσουν. Ενδέχεται να το κάνουν γιατί πιστεύουν ότι είναι μόνοι τους και ότι δεν πρόκειται καμία κυβέρνηση και ποτέ και το πολιτικό σύστημα να τους ακούσει. Μάλιστα. Αυτό είναι το βασικό μήνυμα που πρέπει να είναι το πολιτικό σύστημα. Γιατί ενδέχεται αυτοί που πήγαν τώρα να ψηφίσουν να είναι και η μόνιμη εκλογική παλιδατία με την έννοια εκλογική συμμετοχή στο μέλλον. Και αυτό πρέπει να το δούμε πολύ. Υπάρχει ένα θέμα, συγγνώμη, το οποίο αφορά. Στο πώς μπορούμε να δώσουμε στο μέσο πολίτη να καταλάβει τα δικαιώματα. Δεν είναι η πλειοψηφία των ανθρώπων που είναι στην ακροδεξιά και που δεν θέλουν τη woke agenda κτλ. Απλώς αυτοί είναι αυτοί που φωνάζουν. Και τι συμβαίνει. Πολλοί άνθρωποι καταλαβαίνουν και για τη μετανάστευση και για τη συμπεριληπτικότητα. Απλώς υπάρχει ένας τρόπος επιθετικής επικοινωνίας για αυτά τα θέματα. Θυμίζω ότι εμείς εδώ 6 μήνες περίπου μιλούσαμε για το γάμο των ομοφυλών χωρίς καν να έχει έρθει το νομοσχέδιο, γιατί θεωρούσαμε ότι είναι θέμα δικαιωμάτων και πρέπει να το υποστηρίξουμε. Αλλά ο μέσος πολίτης τι πιστεύει? Κουράστηκε, ότι προσπαθούμε αυτή την ατζέντα να την κάνουμε κυρία. Όχι, να την κάνουμε κυρίαρχη. Ήταν κυρίαρχη, την επέβαλε και η κυβέρνηση γιατί ήθελε να τη ζυμώσει βαθιά στην κοινωνία, ήθελε να κάνει. Και εμείς βλέπαμε αυτό το αποτέλεσμα σήμερα. Και το συζητούσαμε από τότε αν θα έχει αποτύπωση στις ευρωεκλογές. Ακριβώς. Και ότι το έφερε νωρίς και έγινε και αντικείμενο αντιπαράθεσης με την αξιωματική. Για πόσο καιρό. Ο κύριος Κασελάκης έχει ακόμα να λέει ότι αν δεν ήμουν εγώ δεν θα υπήρχε ο νόμος. Ναι, απλώς είναι ο τρόπος. Όταν μιλάς για μονοθεματικά για ένα πράγμα και υπάρχουν τόσα άλλα που και η κυβέρνηση. Κουράζει, κουράζει. Είναι αυτό που είπε πριν και ο Αρχήρης για τη στεγαστική πολιτική του Πασόκ. Αλλά μην ξεχνάμε ότι δεν είχε
διακύβευμα, αυτή η κάλπη κυβερνητικό. Σωστό, σωστό. Ρενάτο, έχει σχόλιο από αυτού για να κλείσουμε τον κύκλο, να πάμε ΣΥΡΙΖΑ. Σε αυτό, ναι, αυτό που είπε ο Σωτήρης, ότι έχει κανονικοποιηθεί η ρητορική τη ακροδεξιά. Έχουμε δει και πρώην πρωθυπουργού να μιλάνε και λαθρομετανάστε. Ναι, οπότε δεν με έκπληξε. Πρώην πρωθυπουργοί έχουν μιλήσει με φρασιολογία η οποία δεν αναγνωρίζεται καν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και σε ό,τι έχει να κάνει με τη μεγάλη άνοδο τη ακροδεξιά στην Ευρώπη, δεν προκύπτει. Διότι αν δούμε τα ποσοστά και τις έδρες που έχουν κερδίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι δύο μεγάλες παραδοσιακές δυνάμεις που είναι οι Σοσιαλδημοκράτες και η Λαϊκή Δεξιά, έχουν πάρει τα πάντα. Έχουν ενισχυθεί σε έδρες και τώρα θα μπουν σε ζυμώσεις και διαπραγματεύσεις για το πού θα πάρουν τις θέσεις κλειδιά. Δηλαδή και η άνοση της ακροδεξιάς δεν είναι αυτή η οποία πλασάρεται, η οποία. Τι κυβερνήσεις έχει, Ρενάτο. Αν εξαιρέσουμε τη Γαλλία. Η Μελώνη είναι εκεί, απλώς άφησε τα ποσοστά της, μετά και τις διαρροές που έχει από την περίπτωση της Σαλβίνη. Να εξαιρέσουμε τη Γαλλία, να εξαιρέσουμε την Ολλανδία, να εξαιρέσουμε την Αυστρία που είναι πρώτο κόμμα, το συγκεκριμένο κόμμα, να εξαιρέσουμε την κυρία Μελώνη. Δεν άλλαξε κάτι εκεί. Ούτε δεν άλλαξε κάτι. Δεξιά κυβέρνηση, αλλά στις ευρωεκλογές πήγαν καλύτερα. Οι παραδοσιακές δυνάμεις πήγαν καλύτερα από τις προηγούμενες ευρωπαϊκές εκλογές. Η πραγματικότητα, Δημήτρη, το λέει. Δηλαδή οι έδρες είναι αυτές που μιλάνε. Τώρα, να πάμε ΣΥΡΙΖΑ να δούμε τι γίνεται. Πάω να σας παρακολουθήσω μέσα. Πας κοντρόλ. Εντάξει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ, για τη συμμετοχή. Μπροστά από τις κάμερες εννοώ, γιατί η συμμετοχή σου είναι καθημερινή πίσω από τις κάμερες ούτως ή άλλως. Πάμε ΣΥΡΙΖΑ και θα ξεκινήσουμε από το Σωτήρη να μας πει τώρα πώς καταγράφεται τώρα όλο αυτό το που φαίνεται ότι θα ανοίξει και εκεί τώρα σιγά σιγά. Έχει ανοίξει ήδη. Έχει ανοίξει. Αύριο έχουμε μια ομιλία, να ξεκινήσω από τα φρέσκα κουλούρια, το πούμε έτσι. Έχουμε μια ομιλία στην κοινοβουλευτική ομάδα του Στέφανου Κασελάκη. Ναι. Έχει διαφημιστεί πολύ από το περιβάλλον του ότι θα βγάλει ειδήσεις. Οι ειδήσεις, λένε οι πληροφορίες που έχω εγώ μέχρι αυτή την ώρα, είναι ότι θα είναι σε επίπεδο πρωτοβουλειών, σε επίπεδο κοινοβουλευτικού έργου. Και επίσης εκεί θα βγάλει και έναν οδικό χάρτη, δεν ξέρω τώρα σε πόσο βάθος θα πάει σε αυτή την ομιλία του, για το ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη και των αλλαγών που θέλει να κάνει. Δεν θα του πει και το ότι όποιον δεν αρέσει, γεια σας. Μπορεί να το φωτογραφίσει. Αλλά θα είναι μια ομιλία που δεν ξέρω αν έχει σκοπό αύριο ο κύριος Κασελάκης να κάνει αυτό που κάνει. Ποιον το είπε, ποιον το είπε. Το είπε στον Ντεμπονέρα. Αλλά τώρα μιλάμε για το βήμα της Βουλής, επομένως δεν ξέρω πώς θα κινηθεί η ομιλία του. Θεωρώ όμως ότι αν πάρει την λογική που έχουμε δει το προηγούμενο διάστημα, ομιλία που είναι ρουκέτες, γίνεται με ρουκέτες, δηλαδή να προκαλέσει τους εσωκομματικούς αντιπάλους, νομίζω ότι θα προδιαγράψει συγκρουσιακό κλίμα εν ώψη μιας κεντρικής επιτροπής που φέρεται να γίνεται στο τέλος του μήνα, τέλος Ιουλίου. Τώρα, πού βρισκόμαστε? Υπάρχει μια μεγάλη μερίδα μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ η οποία ανοίγει τη συζήτηση διάπλατα για το μεγάλο φορέα. Ο κύριος Κασελάκης μπαίνει σε αυτή τη συζήτηση εν ώψη και συνεδρίου του Αλέξη Τσίπρα, που θα είναι βασικό ζήτημα πέρα από τη Συμφωνία των Πρεσπών, το ζήτημα της συνεργασίας και συνεννόησης των προοδευτικών δυνάμεων όπου γης, αλλά πόσο μάλλον και στη χώρα. Θεωρείται αδύνατο να μην ανοίξει ζήτημα και για την Ελλάδα. Εκεί είναι καλεσμένη και μιλάμε ουσιαστικά για μια σύναξη της κεντροαριστεράς. Έχει καλέσει την κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Αριστεράς, φυσικά του ΣΥΡΙΖΑ, της ηγεσίας των κομμάτων αυτών. Ο Γιώργος Παπανδρέου μετέχει σε πάνελ, συζητά. Έρχονται από έξω άνθρωποι της Σοσιαλδημοκρατίας και της αριστεράς. Μιλάμε για τη μεγάλη μάζοξη της κεντροαριστεράς. Σε αυτό το κάδρο ο κ. Κασελάκης μπαίνει με όλους τους τρόπους. Πλειοδοτεί ουσιαστικά. Δηλαδή, βάζει ζήτημα, στέλνει επιστολές στους ανθρώπους που έχει καλέσει ο Αλέξης Τσίπρας στο διήμερο συνέδριο. Για να μιλήσει και αυτός για τη συνεργασία και την ανάγκη της αναχέτησης ακροδεξίας. Μιλά για εσχάτως, κόντρα σε ό,τι είχαμε δει στο παρελθόν. Βάζει ζήτημα συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ μέσα στη Βουλή για κοινές προτάσεις νόμων και άλλες πρωτοβουλίες απέναντι στην κυβέρνηση. Σου θυμίζω ότι όταν είχε καταθέσει ο Νίκος Ανδρουλάκης την πρόταση της πιστείας, ήταν φαντάρος τότε, βγήκε από το στρατόπεδο εξοδούχος, στη διαδρομή από το δίστομο που είχε πάει, δεν θυμάμαι, σταμάτησε να κάνει μια δήλωση και να μιλήσει για κοκορομαχίες. Ναι, το θυμάμαι. Να απαξιώσει αυτή τη συζήτηση. Το θυμάμαι. Αλλά να ρωτήσω κάτι. Η συζήτηση αυτή, βέβαια, να σου θυμίσω, γιατί εδώ τι γίνεται, για να βάλω το κάδρο. Συζήτηση τότε. Και άλλες πρωτοβουλίες που είχαν πάρθει, τις συνεννοήσεις για το πώς θα κινηθούν, την είχε κάνει μια μερίδα βουλευτών, η οποία είναι με ευθεία αναφορά του ΣΥΡΙΖΑ, με ευθεία αναφορά στον Αλέξη. Αύριο στην κοινοβουλευτική ομάδα. Άρα. Ναι. Άρα ο κύριος Κασελάκης τρέχει να προλάβει διαδικασίες που τυχόν μπορεί να γίνουν μέσα στη Βουλή, για να πούμε τη μεγάλη εικόνα και την απότερη εικόνα, σε συνέχεια και όσοι συζητιόνται στο ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Κασελάκης θέλει
να βάλει καπέλο σε αυτή τη συζήτηση, την ίδια στιγμή που βάζει και έναν όρο, ότι εγώ με τη Νέα Αριστερά δεν συζητάω. Άρα αυτό μπαίνει στη, γιατί δεν εξαιρείται από το κάδρο η Νέα Αριστερά. Υπάρχει μια κοινοβουλευτική δύναμη 10 βουλευτών, η οποία μπορεί να παίξει και αυτή ρόλο σε μελλοντικές εξελίξεις. Κριτική δεν θα ακούσει την κοινοβουλευτική ομάδα, αυτό θέλω να πω. Άρα δεν θα υπάρξει συζήτηση. Δεν θα υπάρξει συζήτηση. Γιατί ο κ. Κασελάκης θα αρχίσει 6 ώρα, 5,5-6 ώρα την ομιλία του, θα κρατήσει 45 λεπτά. Θα πρέπει να φύγει, σε ένα 20 λεπτό θα έχει μπροστά του, γιατί θα βγει στο Μέγκα αύριο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Αυτή είναι η δημοκρατία στα κόμματα και πώς παράγουμε πολιτική και όλα αυτά που λέγαμε. Το οποίο ίσως είναι προωθητικό σε αυτή τη φάση. Να ρωτήσω πάλι. Δεν το λέω για να ειρωνευτώ οτιδήποτε άλλο, αλλά για να το καταλάβω. Αύριο είναι συγκαλείται η κοινοβουλευτική ομάδα για πρώτη φορά μετά τις ευρωεκλογές. Εντάξει. Το πρόγραμμα είναι ότι θα μιλήσει ο πρόεδρος του κόμματος. Και θα αποχωρήσει και τέλος. Αυτό είναι. Μάστε. Και για να κλείσω αυτό που σου λέω. Δεν είναι καμία. Μου κάνει εντύπωση γι' αυτό που είπε ο Αργύρης. Ότι εδώ φαίνεται. Εντάξει, και τον κύριο Μητσοτάκη τον καλούν για κοινοβουλευτική ομάδα και δεν την συγκαλεί. Ναι, ναι. Όχι, δεν κάνω σύγκριση. Θα καλέσει κάποια όργανα. Όχι, μην παρεξηγηθώ. Δεν κάνω σύγκριση. Όχι, όχι. Είπε ο κύριο Βουλγαράκης κάτι. Το αποτέλεσμα, ναι. Το αποτέλεσμα, το προσθετικό είναι καλό να δουν τα κόμματα. Σω θέλουν χρόνο ηγεσία αυτή τη φάση. Είναι πολύ νοπό το αποτέλεσμα. Είναι αυτό που λέγαμε πριν. Όταν τα κόμματα συλλογικά υποκείμενα δεν λειτουργούν, τότε η ευχή είναι. Ευχή και κατάρα ταυτόχρονα να υπάρχει ένα διευθυντήριο, μια ηγετική ομάδα που μπορεί να λειτουργήσει υποκαθιστώντας τα ίδια τα κόμματα συλλογικά υποκείμενα. Όταν το πετυχαίνει, όταν το κάνει και πετυχαίνει, πάει καλά μπορεί το κόμμα. Και να πούμε και όταν δεν μπορεί, πάει στα βράχια. Σε αυτό που είπε και η Μαρία πριν για τα σιωπητήρια, μπορεί να χρεωθούν και υπονόμευση. Αλλά δεν είναι και το θέμα, για να τελειώσω αυτό που σου έλεγα. Ναι, ναι, ναι. Γιατί έβαλα και την αριστερά στο κάδρο. Γιατί ο κ. Κασελάκης την αποκλεί κατηγορηματικά. Κάθετα οριζόντια και με όλους τρόπους. Ουσιαστικά δηλαδή. Θέλει να βγει από αυτή τη διαδικασία, γιατί ο κ. Κασελάκης θέλει να είναι αυτός που θα ηγηθεί αυτής της διαδικασίας και θα είναι ομπρέλα. Δηλαδή δεν φεύγει από το στόχο, παρά το αποτέλεσμα το εκλογικό, παρότι μειώθηκε η ψαλίδα από το Πασόκ, το πλησίασε το Πασόκ, παρά όλα αυτά, ο κ. Κασελάκης θέλει να αλλάξει το κόμμα του. Και μάλιστα. Θέλει να πάει παράλληλα αυτές τις διαδικασίες, για να, και να, ταυτόχρονα να μην υποχρεούται και να υποχρεώνεται να μπαίνει σε συζητήσεις για τη μεγάλη κεντροαριστερά. Να την κάνει αυτός. Νίκο. Δεν έχω να πω κάτι. Ιδιαίτερο, νομίζω ότι. Πήγα να του πω γιατί ήρθε. Σε πειράζω. Κάνει και ο Ολυμπιακός. Εσύ βλέπει το. Επειδή. Κοίταξε. να σου δώσω εγώ το ερώτημα, γιατί δεν είναι σε ρωτώ για το ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω. Επειδή τώρα αρχίζει. Ανοίγει όλη αυτή η κουβέντα. Ανοίγει η κουβέντα έτσι στο παρασκήνιο και για τον Αλέξη Τσίπρα, για το Ινστιτούτο κτλ. Με αυτήν. Με αυτούς που θα μιλήσουν, με τον Γιώργο Παπανδρέου να συμμετέχει, με προσκεκλημένους τους πάντες. Ένα διεθνοπολιτικό συνέδριο είναι, θα πει ο καθένας την άποψή του. Δεν νομίζω ότι θα παραχθούν πολιτικές ειδήσεις της επικαιρότητας. Οι προσκεκλημένοι του κυρίου Τσίπρα είναι υψηλού επίπεδου. Προσεκλήθησαν όλα τα κόμματα και ο Μητσοτάκης και ο Ανδρουλάκης, όλοι οι αρχηγοί, όλες οι ηγεσίες των κομμάτων, πρώην πρωθυπουργοί, όχι όλοι, πρώην Υπουργοί Εξωτερικών. Νομίζω και ο κύριος Ρουσόπουλος θα μιλήσει από τη Νέα Δημοκρατία. Συν όλο αυτό το διεθνές εξαιρετικό στάφ που θα παραστεί. Δεν θα υπάρξουν όμως εκεί ειδήσεις για την επικαιρότητα ή για τα ιστορικά των κομμάτων. Ο κύριος Κασελάκης, αν δεν μιλήσουν οι βουλευτές του, κάνει λάθος. Ναι. Θα είναι πολύ άστοχο. Γιατί θα πρέπει να εκτονωθεί. Οι βαλβίδες εκτόνωσης, γι' αυτό πρέπει να υπάρχουν. Συγκαλείται η κοινοβουλευτική ομάδα να πούνε. Συγκαλείται η πολιτική γραμματεία για να πει. Συγκαλείται η κεντρική επιτροπή για να πει. Αν δεν εκφραστούν οι βουλευτές, τα στελέχη, στα όργανα, είναι λογικό μετά να βγαίνουν. Να βγαίνουν στα μίντια και μετά να λέει ο καθένας, μα γιατί, αφού υπάρχουν τα όργανα κλπ. Θα είναι λάθος αν δεν μιλήσουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ αύριο. Και περιμένουν την Κεντρική Επιτροπή στο τέλος του μήνα. Ήδη ξεκινήσαν οι διαδικασίες. Ο κύριος Τεμπονέρας, ο κύριος Θεοχαρόπουλος και πολλοί άλλοι. Και βουλευτές οι οποίοι διαφωνούν περιμένουν για να μιλήσουν και να εκφράσουν τις απόψεις τους. Αυτό το οποίο είναι που μου κάνει εμένα εντύπωση είναι ότι ξεκινήσαν τα όργανα στο ΠΑΣΟΚ. Ενώ στο ΣΥΡΙΖΑ περιμέναμε ότι θα υπήρχε, βλέπουμε ότι έχει πέσει, παρότι ο κύριος Κασελάκης έκανε αυτό το είδος την αυτοκριτική, αυτά τα οποία λέγαμε εμείς
όταν λέγαμε ότι είναι λάθος αυτό το one man show, τα σπίτια, το lifestyle, τα ακίνητα, το ποθενέσχες, όταν τα λέγαμε αυτά, μας λέγανε ότι υπονομεύουμε τον Κασελάκη, τον ΣΥΡΙΖΑ, την αριστερά, ότι περίπου είμαστε ενεργούμενα από το ΠΑΣΟΚ, από την κυβέρνηση, από οπουδήποτε άλλο. Και τώρα έρχεται, και τα λέγανε αυτά και οι συνεργάτες του Κασελάκη. Και έρχεται ο Κασελάκης τώρα και λέει, ναι, έκανα λάθος. Μια κούλπα, ήταν λάθος. Με έσαιρετσο κάτι. Μου κάνει εντύπωση. Όλοι αυτοί που μέχρι τότε όταν τα έλεγες εσύ, τα έλεγα εγώ, τα έλεγε η Μαρία, τα έλεγε ο Σωτήρης. Γιατί μας κατηγορούσε. Θέλω να περάσω. Όχι ρε παιδί μου, εντάξει. Ακούστε με λίγο ως απορία εγώ. Ναι, γιατί έχω κι άλλες απορίες. Ναι. Θέλω να σε διακόψω και να σε ρωτήσω το εξής. Ένας άνθρωπος που έρχεται έτσι όπως ήρθε ο Στέφανος Κασελάκης, προσγειώνεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Διεκδικεί την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Την κερδίζει την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Είχε άλλο τρόπο, για να το δούμε και από την άλλη πλευρά, είχε άλλο τρόπο διείσδυσης στο κοινό με μπροστά του εκλογικές διαδικασίες, εκλογική μάχη εκτός του lifestyle. Ναι. Δηλαδή θέλω να πω. Βέβαια. Προσέξτε με. Τι εννοώ, για να είμαι σαφής. Εξήγησέ το, γιατί είναι παρεξηγήσιμο. Όχι, καθόλου παρεξηγήσιμο. Λέω το εξής, ότι ο Στεφάνος Κασελάκης δεν μας εμφανίστηκε ως πολιτική διάνοια εδώ. Διάνοια εννοώ έμπειρη πολιτική προσωπικότητα που ήρθε να λάβει ένα πολιτικό χώρο. Αλλά ήρθε να κάνει πολιτική. Εδώ θυμάμαι τη Μαρία Καρακλιούμη, το είχαμε κάνει και τρέλερ του Evening Report, που λέει δεν είναι πολιτικό, δώστε το χρόνο. Ρε παιδί μου, χρόνο του δώσαμε και αρκετό του δώσαμε. Αλλά και λέω, δεν του δώσαμε. Μήπως, και το κόμμα δεν θα είχε τη διείσδυση στο κοινό απαντήσω, που απαντήσω, θα είχε μια μάνο. Πολιτική... Να σου απαντήσω. Περιμένα κάτι δημοσιογράφη και πήγε το χείλο για κατούρημα τώρα. Συγγνώμη, για καναλικό κατούρημα σε απευθείας μετάδοση, να το δει το Πανελλήνιο, γιατί νομίζω το είδα. Να σου απαντήσω σε αυτό. Είναι ιδεολογικό θέμα. Ωραία. Πήρε το κόμμα και αν το θέσουμε το θέμα, εμείς θα φταίμε. Ήταν ένα προβληματικό κόμμα και γι' αυτό το κέρδισε. Από εκεί και μετά όμως δεν πάβει να υπάρχει μια πραγματικότητα. Ποια είναι αυτή? Ότι είναι αρχηγός του κόμματος της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως. Συμφωνούμε. Αυτό δεν ασχολείται με το lifestyle. Ασχολείται πώς μπορεί να πάρει την κυβέρνηση. Συμφωνούμε. Άρα λοιπόν θα έπρεπε έστω να προσαρμοστεί, έστω ένα μίνιμουμ πολιτικής, να αλλάξει το κοινό του κόμματός του, το εκλογικό κοινό του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν μπορεί να μην καταλαβαίνει που το καταλάβαινε. Θυμάσαι κατά καιρούς όταν έκανε όλα αυτά, ξαφνικά έβγαζε και μια πολιτική κορώνα. Ναι. Και τώρα τι είπε, τώρα θα πάμε στα πολιτικά, θα και τέρμα το lifestyle. Αλλά το είχε ξαναπεί αυτό. Και θα ξαναπέσει το ίδιο. Ναι. Είναι όπως... Εγώ πάντως επιτρέψτε που δάγκωσε... και θα επιμείνω λίγο σε αυτό. Λοιπόν, εάν ο κύριος Κασελάκης δεν είχε αυτό το προφίλ, δεν θα τύχανε τις υπερπροβολές. Πήρε 14% οποία... πήρε, παιδιά. Αυτό ακριβώς λέω. Συγχωρείτε. Ακριβώς. Πήρε 14%. Τι ακριβώς κόμμα είναι αυτό? 14,9%. Δεν κάνω όλο αυτό. Όχι, λέω κάτι άλλο. Δεν το καταλαβαίνω εγώ. Μου λες ρωτάς και σου λέω τι πήρε 14,9. Αυτό ήταν ο στόχος του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι. Δηλαδή πήρε ένα κόμμα. Λέω κάτι άλλο. Από το 17,8. Και το κατέβασε άλλες τρεις μονάδες κάτω. Νίκο μου, λέω γιατί το αυτοί που πήγαν στη Νέα Αριστερά δεν θα το ψηφίσανε ποτέ. 14,9% πήρε ο Κασελάκης με μια τέτοια υπερπροβολή. Ναι. Συμφωνούμε ότι είχε υπερπροβολή. Ναι, απλώς λέω, ολοκληρώνω κοινά... αμέσως, Μαρία. Και λέω ότι αυτήν την υπερπροβολή που οργάνωσε ο ίδιος, δεν το οργάνωσε ο ίδιος, πάνω στον εαυτό του, δεν θα την είχε και δεν θα είχε καν το 14,9% αν δεν είχε. Άρα αν αυτή η υπερπροβολή τον πήγε στο 14,9. Αυτό είναι η οροφή του. Αυτό είναι το ταβάνι του, δεν μπορεί να πάει παραπάνω. Για να πάει παραπάνω πρέπει να κάνει πολιτική, πρέπει να δείξει σχέδιο, πρέπει να δείξει συνεργάτες. Τι είναι δηλαδή? Άρα λοιπόν θα πρέπει να καταλάβει και ο Κασελάκης ότι εδώ ηγείται κόμματος. Δεν είναι, ας πούμε, επικεφαλής ενός θειάσου. Ναι. Το ζήτημα είναι ότι ο κύριος Κασελάκης, συγγνώμη Μαρία, αυτό θα πω, από την πρώτη μέρα που ανέλαβε στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν έδειξε στη μεγάλη εικόνα πια μιλώντας, μέχρι και το Γενάρη. Δεν έδειξε ότι αθρίζει. Μόνο έχανε το κόμμα και ο ΣΥΡΙΖΑ. Για όποιους λόγους, σε κάθε περίπτωση, δεν υπήρχαν συνθέσεις. Άρχισε η διάσπαση. Δύο φάσεις. Έχουμε περάσει ήδη. Συζητάμε ήδη για την Τρίτη. Mm-hmm. Άρα αυτό δεν δείχνει ότι το κόμμα συνθέτει, μαζεύει, συσπυρώνει.
Σωστό. Υπάρχει μια άλλη λογική εδώ που είναι αρχηγικού τύπου. Ναι. Αυτό χρεώνεται ο κύριος Κασελάκης μαζί με το lifestyle που αποξένωσε έναν κόσμο και τον έδιωξε στο σπίτι. Μάλιστα. Ενδεχομένως όμως εδώ υπάρχει και μια άλλη ανάγνωση, γιατί πρέπει εκτός από την πολιτική να δει και η επικοινωνία τον εαυτό της στον καθρέφτη. Γιατί είχε μεν αυτή την υπερπροβολή, αλλά αυτή η υπερπροβολή ενδεχομένως ήταν σε κοινά τα οποία δεν πήγανε ποτέ να ψηφίσουν. Δηλαδή, μπορεί όλες αυτές οι lifestyle εκπομπές να παρακολουθούνται από ανθρώπους που αντιαφορούν για την πολιτική. Και υπάρχει ένα δεύτερο θέμα. Όχι, δύο λεπτά. Υπάρχει ένα δεύτερο θέμα το οποίο το έχουν υποτιμήσει. Ο αγανακτισμένος ψηφοφόρος πίσω από το πληκτρολόγιο, που γράφει τα δικά του, που κάνει like, που πηγαίνει και σε ποσό ενός εκατομμυρίου και υπογράφει στο ηλεκτρονικό δημοψήφισμα για τα Τέμπη, εγώ αυτό δεν τον είδα στην κάλπη. Ναι. Πρέπει λοιπόν να ξαναδούμε πού είναι τελικά τα κοινά που ασχολούνται με την πολιτική, που τέλος πάντων είναι πρόθυμα να πάνε να ρίξουν ένα φάκελο στην κάλπη όταν έχουμε εκλογές. Μου επιτρέπεις, δεν είναι ακριβώς. Εγώ δεν συμφωνώ. Εδώ δεν έχουμε ένα άνθρωπο που παρουσιάζεται από το πουθενά και παραλαμβάνει το τίποτα. Όπως είναι ο Φιδίας στην Κύπρο, ο οποίος από μόνος του εμφανίστηκε από το πουθενά και πήρε 20%. Ναι, ναι. Δεν απευθύνεται σε κανένα, σε όλους και σε κανένα. Ούτε είχε χρέωση, ούτε είχε πίστος, δεν είχε τίποτα. Και τους έκανε και πλάκα. Σε όλη την παιδιά, έκανε την πλάκα, μην πήρε 20%. Εδώ ο Κασελάκης εμφανίστηκε με από το πουθενά. Αλλά πήγε σε ένα κόμμα το οποίο είχε κυβερνήσει. Το οποίο είχε στελέχη, το οποίο είχε μια ιστορία. Συμφωνώ. Το οποίο είχε μια παράδοση, το οποίο είχε μια διαχρονικά μια πορεία. Διασπάστηκε τον αριθμό. Δεν πα στο πουθενά, δεν πα στο πουθενά. Να το πω διαφορετικά. Εγώ δεν μπορώ να φανταστώ ότι αυτό το πράγμα μπορεί να συμβεί, ας πούμε, στη Νέα Δημοκρατία. Δεν μπορώ να το φανταστώ. Μέχρι τώρα δεν μπορούσα να το φανταστώ ότι στο ΣΥΡΙΖΑ είμαι και εγώ. Γι' αυτό σα κοιτάω, κύριε Βουλγάρη. Κανεί δεν μπορούσε να το φανταστεί. Φύλλα και τα ρούχα σου να έχει τα μισά. Τώρα που είπε στη Νέα Δημοκρατία να πούμε. Περίμενε. Για τη Νέα Δημοκρατία. Που έχει φάει το μεγαλύτερο χαστούκι. Νίκο. Και δεν έχουμε ακόμα. Πάμε στο πρώτο μέρο τη εκπομπή, Νίκο. Πού ήσουν. Πού είπαμε. Για τι είχε έρθει. Ε, βέβαια, δεν λέγαμε πριν για τη Νέα Δημοκρατία. Τι λέγαμε. Άσε τώρα. Την προηγούμενη φορά. Προχτέ. Γιατί δεν θα πούμε. Έχετε ολοκληρώσει το σχόλιο. Αργύρι. Νομίζω δύο πράγματα φάνηκαν σε αυτές τις εκλογές αναφορικά με τον ΣΥΡΙΖΑ. Πρώτον, ότι η επικοινωνία, όταν γίνεται επικοινωνισμός, δεν έχει αποτέλεσμα. Άρα χρειάζεται και ένα μήνυμα ουσιαστικό, χρειάζεται και πολιτικό περιεχόμενο. Και νομίζω αυτό κατέδειξε πλήρως. Ήταν, ξέρετε, ένα ερωτηματικό. Όλοι λέγαμε τελικά όλο αυτό ο αέρας, όλο αυτό το φουματζού, τελικά θα φέρει κάτι, θα προσδώσει κάτι ή θα είναι μόνο σκόνη. Λοιπόν, δεν έδωσε κάτι παραπάνω και αυτό είναι παρήγορο κατά τη γνώμη μου. Είναι από τα θετικά της δημοκρατίας. Όλος αυτός ο αέρας κοπανιστός αποδείχθηκε. Ότι δεν τζίμπησε ο κόσμος. Ναι. Δεύτερον, ακόμα και αυτά τα ειδικά κοινά που λέγαμε ότι απευθύνεται σε ειδικά κοινά, ότι εμείς δεν μπορούμε να τα αντιληφθούμε, ότι είναι άλλος κόσμος. Ούτε αυτός ο κόσμος καταγράφηκε στην κάλπη. Τι ήρθε, ο οργανωμένος ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έχει χαρακτηριστικά πλέον συντεχνίας, ομάδας οργανωμένης, είναι ένα κόμμα που έχει τη δική του κομματική νομεκλατούρα, εκφράζεται με τον τρόπο που εκφράζεται και πήγε συντεταγμένα και σε όρους κομματικής επιβίωσης, όσο ακόμα θα υπάρχει και αυτό, πήγε και ψήφισε το νέο του αρχικό. Ναι. Από εκεί και πέρα, σε αυτό που είπε η Μαρία, είναι πολύ ενδιαφέρον. Αυτός το 1,5 εκατομμύριο που πάει και ψηφίζει στο δημοψήφισμα για τα Τέμπη, στο ηλεκτρονικό δημοψήφισμα, στην αίτηση για δημοψήφισμα, αυτός όντως χάθηκε από την κάλπη. Δεν νομίζω. Δεν είμαι πολύ βέβαιος. Εγώ δεν νομίζω. Δεν είμαι πολύ βέβαιος. Εγώ όσους ξέρω που ψήφισαν, πήγαν και ψήφισαν κανονικά. Αυτός ο κόσμος δεν είμαι βέβαιος ότι έχει χαθεί. Απλά αυτός ο κόσμος δεν είναι, δεν είναι στο χώρο της αριστεράς κατά ανάγκη. Ακριβώς. Του ΠΑΣΟΚ. Ήταν παντού. Συμφωνώ. Είναι από όλο το πολιτικό φάσμα. Έχουν όλη αυτή την ευτυχία, την αίσθηση ότι κάτι γίνεται σε αυτή την υπόθεση. Έχουν αλληλεγγύη. Εκτονώνεται εκεί και δεν το εκφράζει την ψήφο. Έχουν αλληλεγγύη απέναντι στο, αυτή τη στιγμή στις οικογένειες των θυμάτων. Απλά όταν έρχεται η ώρα της ψήφου, η ψήφος είναι πολυπαραγωγική. Το κριτήριο της ψήφου δεν είναι μόνο αυτό. Είναι πολλά άλλα. Αθριζόμενα όλα αυτά έχουν σήμερα το πολιτικό σκηνικό το οποίο βλέπουμε. Mm-hmm. Με την σχετική πλέον κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας. Απολύτως σχετική. Εκεί που ήταν απόλυτη μονοκρατορία, τώρα είναι μια σχετική κυριαρχία. Εάν αύριο το ΠΑΣΟΚ καταφέρει να έχει ένα πιστικό αφήγημα, να, στην ουσία να υπερβεί, αν θέλετε, τη φθορά. Μεγάλη υπόθεση να υπερβεί τη φθορά, να υπερβεί το συνήθες συμβαίνον. Εάν καταφέρει και το κάνει, θα δείτε ότι θα έχουμε ανατροπή στο πολιτικό σκηνικό. Ναι. Θα έχουμε νέους ουσιαστικούς παίκτες. Και λέω το ΠΑΣΟΚ γιατί δεν πιστεύω ότι μπορεί να το κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ, καλός ή κακός, στερείται που πλέον και πολιτικού προσωπικού και πολιτικής ηγεσίας και δεν έχει τα πολιτικά χαρακτηριστικά να το κάνει. Αν κάποιος μπορέσει να το κάνει αυτή την ανατροπή, είναι το ΠΑΣΟΚ. Και γιατί έχει πλέον αποδείξει
ότι έχει ισχυρούς δεσμούς στην περιφέρεια, έχει ισχυρούς δεσμούς στην κοινωνία των πολιτών, έχει ισχυρούς δεσμούς στην τοπική αυτοδιοίκηση, έχει ισχυρούς δεσμούς στα συνδικάτα. Δεν αποτυπώνεται έχει, αυτό, εγώ νομίζω. Έχει την υποδομή. Δεν αποτυπώνεται σήμερα, αυτό λέω. Έχει την αυτό υποδομή. Λέω, δεν αποτυπώθηκε στις προηγούμενες εκλογές. Έχει την υποδομή. Εννοείται ότι δεν αποτυπώθηκε, αυτό λέω. Ναι, γιατί έλεγα πριν στη δική μου ερμηνεία, μισό λεπτό, τι έλεγα στη δική μου ανάλυση πριν, ότι αυτή τη στιγμή καλός ή κακός χρειάζεσαι ηγεσίες οι οποίες σηματοδοτούν την αλλαγή. Ηγεσίες οι οποίες αυτές πάνε το injection προς τα κάτω, κινητοποιούν τα συλλογικά υποκείμενα και δεν έρχονται τα συλλογικά υποκείμενα να δώσουν ανάφλεξη στις ηγεσίες. Χρειάζεται όραμα. Χρειάζεται, λοιπόν, δεν υπάρχει όραμα. Δεν μα υπάρχει όραμα. Στα λόγια μου έρχεσαι. Ναι, το όραμα, το όραμα δεν ξεκινάει από μια προσδιορίστη κομματική βάση. Είχε γράψει κάτι πάρα πολύ ωραίο. Αναγκαστικά το όραμα θα το δώσουν οι ηγεσίες. Ο κύριος Μιλιός είχε γράψει ένα πάρα πολύ ωραίο. Μου άρεσε πάρα πολύ. Το είχα διαβάσει και νομίζω ότι αποτυπώνει σε μεγάλο βαθμό το πρόβλημα αυτών των δύο κομμάτων. Λένε δεν ακούγονται τα άλλα κόμματα γιατί δεν έχουν αφήγημα κτλ. Και είχε πει, μα έχουν αφήγημα, ακριβώς αυτό που έχει και η Νέα Δημοκρατία. Δεν υπάρχουν διαφορές επί της ουσίας. Ναι. Ο κύριος Κασελάκης έχει πει θα ψηφίσω με δικές δαπάνες. Όμως ξέρετε πόσα πράγματα, ακούστε κάτι, ξέρετε σε πόσα πράγματα μπορεί να διαβάζει αντιθεστάσεις. Τα πανεπιστήμια. Ήξ αφήξεις, τελικά ψηφίζω, αλλά τελικά δεν ψηφίζω γιατί είναι η ποιανού ευθύνη είναι αυτό. Ποιανού ευθύνη. Των μικρότερων κομμάτων. Ποιανού ευθύνη, δεν είναι των ηγεσιών τους. Φυσικά. Τι περίμενε, ηγεσία δεν περίμενε στα θέματα που ανέφερε. Άρα τι λείπει εδώ. Η ηγεσία δεν περίμενε. Και έψαχνα να δει πού θα κάτσει η μπύλια των δημοσκοπήσεων για να πάρει θέση. Όχι μόνο αυτό, όχι μόνο αυτό. Γιατί εδώ υπάρχει κοινή ατζέντα και δεν μπορούν να ξεφύγουν πια, την έχει επιβάλει η Νέα Δημοκρατία. Είναι απλά τα πράγματα. Α, ναι. Γιατί άμα δεν ψηφίσει αμυντικές δαπάνες, είσαι μειοδότης εθνικός. Σε αμυντικές δαπάνες τις ψήφισε από Πασόκ 40 χρόνια. Άμα δεν τα πανεπιστήμια, θες την ανομία στα πανεπιστήμια, υπάρχει μια επικυριαρχία πάνω και εδώ δυσκολεύονται πάρα πολύ. Όλο η επικοινωνία. Τα μεγικόματα αυτά, στα μεγέθη τους αυτά, να βάλουν αντίσταση και να βγουν σε μια λογική αριστερή σοσιαλδημοκρατία, όχι σε όλα και συμφωνώ. Δημήτρη, για ΣΥΡΙΖΑ. Για ΣΥΡΙΖΑ, πιστεύω ότι μετά το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, ο μήνας του μέλλοντος του κ. Κασελάκη, αυτό το απολιτικ και το lifestyle έχει τελειώσει. Και ειδικά με το αποτέλεσμα έτσι όπως προέκυψε, που ήταν ένα συνολικό μήνυμα για το πολιτικό σκηνικό, δεν μπορεί πλέον ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης να λειτουργεί έτσι. Πρέπει να αρχίσει να παράγει πολιτική. Νομίζω δεν έχει πολλά περιθώρια να συνεχίσει σε αυτή την κατεύθυνση και αυτό θα φανεί πάρα πολύ σύντομα. Βέβαια, την ίδια στιγμή, νομίζω ότι όσον αφορά τη Νέα Αριστερά, φαίνεται ότι και η Νέα Αριστερά, τα στελέχη που φύγανε δηλαδή, κατηγορώντας λίγο πολύ τον κύριο Κασελάκη και αυτό το στυλ πολιτικής, και αυτοί δεν τραβάνε τον κόσμο. Οπότε υπάρχουν πάρα πολλά θέματα. Λοιπόν, θέλω να πάμε σε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Πάμε λοιπόν, κυβέρνηση δεν ήθελες, να πούμε και κυβέρνηση. Τι ανασχηματισμός, ένας σου είπα χθες ότι δεν βγαίνει. Ότι ενώ ήταν να τον κάνει, ακύρωσε το ταξί στην Ορδανία, τώρα σου ένα, ένα δεύτερο λόγο που δεν το κάνει. Θα τσακωθούμε σήμερα. Θέλω να παραδεχθείς δημόσια. Ναι. Ότι όλοι οι δημοσιογράφοι λέγαμε δύναμε ημέρες τα ξύγει. Ναι, δύναμε. Δύναμε ημέρες. Γιατί αυτοί μας τα δίνανε. Άνα, γεια σου. Μας τα δίνανε. Σου είπα χθες Πέμπτη, μου έλεγες έχουμε ένα σχηματισμό. Ναι, και σου λέω, χθες δεν τα είπαμε. Δίναμε γιατί μας τα δίνανε. Και απεδείχθη ότι δεν μπορεί να τον κάνει. Γιατί διαφορετικά. Και ότι πάει για τρίτη. Όχι, διαφορετικά δεν θα είχε αναβάλει το ταξίδι στην Ιορδανία. Ναι, ναι. Τώρα υπάρχει ένας δεύτερος λόγος επίσης, μαθαίνω. Που το καθυστερεί. Τι γίνεται μέχρι τώρα, έχεις ακούσει καμία κουβέντα από κυβερνητικά στελέχη, από βουλευτές Νέας Δημοκρατίας, από υπουργούς Νέας Δημοκρατίας, κριτική σε ένα αποτέλεσμα το οποίο είναι καταστροφικό για το κόμμα τους? Okay. Τίποτα. Το αφήνει λοιπόν για να τους εκθέσει, μόνο ένας Σαλμάς βγήκε και έστειλε μια επιστολή, για να τους εκθέσει και να πει αυτοί δεν μιλάνε, προκειμένου να πάρουν καμιά θέση, καμιά υπουργείο, κανένα τάδι. Δεν μπορεί να μην μιλάνε για ένα τέτοιο αποτέλεσμα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Στο Πασόκ σφάζονται, στο ΣΥΡΙΖΑ επίσης. Τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας θα αρχίσουν να κάνουν κριτική στο Μητσοτάκη όταν τελειώσει ο ανασχηματισμός. Τότε θα πει το κάνει γιατί δεν τον έβαλα υπουργό ή επειδή τον έβγαλα από υπουργό. Ο δεύτερος λόγος λοιπόν σε αυτό που λέγαμε χθες, ο δεύτερος λόγος που λέω σήμερα είναι ότι τον καθυστερεί.
πέραν επειδή θέλει να το μοντάρει, δεν του βγαίνουν και καλά, είναι για να τους εκθέσει. Μετά, την Τρίτη, Τετάρτη, πότε θα το κάνει, ποιος θα πει κριτική για το αποτέλεσμα. Συμφωνώ μαζί σου. Είναι δυνατόν να μην γίνεται κριτική, κύριε Βουλγαράκη? Θέλω να πω το εξής όμως, ναι, ότι από την άλλη πλευρά βλέπω, παρά το γεγονός ότι ακούω πολλά για τον ανασχηματισμό αυτόν, ναι, ο οποίος θα σηματοδοτήσει και τη νέα απορία της κυβέρνησης, ναι, κτλ. Και από ό,τι βλέπω μέχρι στιγμής από τις δημοσιογραφικές πληροφορίες, δεν βλέπω ότι καμιά φοβερή αλλαγή. Rotation λες. Άσε που έχουν πέσει ορισμένοι πάνω. Ναι. Στο Μητσοτάκι από δεξιά βέβαια και τον πιέζουν, να φάει λέει τους Πασόκους, τους Πασοκογενείς. Ναι. Το Χρυσογοίδη, τη Μενδώνη, το Φλωρίδη. Κοίτα, με φέρει κι άλλους. Θα φέρει κι άλλους. Δεν νομίζω. Όχι, ούτε εγώ νομίζω. Είδες την πικρία πώς γίνεται. Από τους... Όχι τον Αργυριάδη. Δεν υπάρχει πικρία. Να μακάρι να φέρει. Λοιπόν, τον πιέζουν για αυτό. Για να δείξουμε, λέει, τις δεξιές ευαισθησίες. Μα έχουμε μπερδευτεί εδώ πέρα τώρα. Δεξιές ευαισθησίες. Κάνει μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα τώρα. Κάνει μάνα το παιδί, το παιδί τη μάνα. Μαρία, κάτι θέλεις να πεις? Ναι, υπάρχει ένα θέμα με τον ανασχηματισμό επί της αρχής. Δηλαδή, ο ανασχηματισμός, άμα κάνει ανασχηματισμό, είναι σαν να παραδέχεται ότι κάτι δεν πάει καλά, οπότε πρέπει να το διορθώσει. Αυτό δεν αναγνώρισε. Ναι, το πρόβλημα όμως είναι κάτι άλλο. Σε μια κοινωνία που δεν ενδιαφέρεται για τα πολιτικά, ο ανασχηματισμός δεν θα δώσει κάποια όθηση στην κοινή γνώμη, στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί, αν σήμερα ρωτήσει εμάς εδώ πέρα τα βασικά υπουργεία, μπορεί να θυμόμαστε ποιοι είναι οι υπουργοί. Αν ρωτήσει το μέσο πολίτη, δεν θυμάται. Οπότε, αν αλλάξει για παράδειγμα ο υπουργός περιβάλλοντος ή ο υπουργός ανάπτυξης, είσαι βέβαιος ότι ξέρουν ποιος είναι ο υπουργός ανάπτυξης και ο υπουργός περιβάλλοντος? Οπότε λένε, α, ωραία, έβγαλε αυτόν και θα φέρει κάποιον άλλον. Έλαβε το μήνυμα. Που έλαβε το μήνυμα και θα τα κάνει όλα καλύτερα. Δίκιο έχεις. Έχεις. Γαρία για τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που δεν μιλάνε. Είναι δυνατόν τέτοια ήττα στο 28% φτάσατε? Τώρα τσακώνεται για την Νέα Δημοκρατία. Όχι, στο 28% φτάσατε. Στο 28% φτάσατε και δεν λέτε κουβέντα. Δεν μιλάς και δεν παφίδα. Ο ανασχηματισμός θα εξυπηρετήσει τις σωκομαντικές ισορροπίες. Αγάπη μόνο. Εσύ, εκτός και αν περιμένεις εσύ να γίνεις υπουργός. Να πω. Μπορεί να γίνει υπουργός. Στο ΣΥΡΙΖΑ, το πάνω στο ΣΥΡΙΖΑ. Στο Βουλευτικός. Καταρχάς, πόσες φορές έχει υπάρξει υπουργός ο Βουλγαράκης? Πολλές. 10 χρόνια σχεδόν. Ναι. Αλλά γιατί δεν μιλάτε? Να πω... Τέτοια ήταν στο 28%, πες το. Λοιπόν, ο ανασχηματισμός καταρχήν δεν είναι μόνο επικοινωνιακό θέμα. Και δεν είναι και πάντα επικοινωνιακό θέμα. Ναι. Έχουν υπάρξει ανασχηματισμοί που έχουν γίνει μόνο για επικοινωνιακούς λόγους, ιστορικά αναφέρομαι. Υπάρχουν όμως και ανασχηματισμοί οι οποίοι λύνουν προβλήματα. Εξηγούμε. Την πλήρη εικόνα της κυβέρνησης την έχει μόνο ο Πρωθυπουργός. Ο κάθε Πρωθυπουργός. Γιατί αυτός γνωρίζει τους στόχους που θέτει και αυτός βλέπει την αποτελεσματικότητα. Σωστό. Από τη χθεσινή συνέντευξη του Μητσοτάκη κρατάω μία κουβέντα που είπε. Κρίνω αποτελεσματικότητα για συμπεριφορές, είπε. Εγώ είδα στελέχη της κυβέρνησης που αναφερόταν στο αποτέλεσμα των εκλογών, οι οποίοι μιλούσαν σε τελείως διαφορετικό κλίμα από την τοποθέτηση του Μητσοτάκη χθες στον Α. Ναι. Στο Μητσοτάκη δεν είδα λαζονία στη συνέντευξη. Mm-hmm. Αντιθέτως, είδα ένα ρεαλισμό και μια ισορροπία. Είδα όμως στελέχη σήμερα το πρωί σε διάφορες εκπομπές που μιλούσαν με ύφος 15 καρδιναλίων. Ναι. Εκεί αποτυπώνεται η λαζονία. Με καλαμοκαβαλάρι. Καλαμοκαβαλάρι, που έλεγε ο ποιο το λέει, θυμάμαι. Ο Σκανδαλίδης, ποιο το λέει. Ναι. Θέλω να πω δηλαδή ότι ο Μητσοτάκης και ο Πρωθυπουργός, ο κάθε Πρωθυπουργός, έχει επισημάνει τομείς στους οποίους θα περίμενε καλύτερα, θα περίμενε λιγότερα. Ενδεχομένως, ας πούμε, θα έχει μια αξιολόγηση διαφορετική. Αυτούς του δίνεται μια ευκαιρία να τους διορθώσει. Ουσιαστικά ευκαιρία. Για μένα δεν είναι τόσο θέμα αν θα είναι τη Δευτέρα, την Τρίτη, την Πέμπτη ή την άλλη εβδομάδα. Ναι. Αυτό που για μένα θα έχει ενδιαφέρον είναι οι παρεμβάσεις να επιλύσουν πραγματικά προβλήματα. Και τα πραγματικά προβλήματα δεν έχουν να κάνουν τόσο με το αν είναι κάποιος κεντρογενής, δεξιογενής κτλ. Αυτά που λένε. Αυτή είναι μια πολιτική εφαρμογή της κυβερνήσεως. Δεν είναι του καθενός στο μυαλό του. Ακριβώς. Δηλαδή ο Χρυσογοίδης δεν εφαρμόζει την πολιτική του Χρυσογοίδη. Ναι. Ούτε η Μενδώνη της Μενδώνη. Προτεραιότητες είναι το Πρωθυπουργό. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Η ακρίβεια πώς θα τη θέσει? Θα το κάνουμε. Δηλαδή αν αλλάξει ο Υπουργό, αν δεν αλλάξει πολιτικές. Θέλω να πω δηλαδή. Από την ώρα μάλιστα που σου λέει. Μήπως επειδή σε κάποιους τομείς δεν μπορεί να αλλάξει η πολιτική, αλλάζει τα πρόσωπα για να κάνει επικοινωνία. Θα το πληρώσω ή θα το πληρώσω? Εξηγούμε. Μα αυτό λέω. Και λέω ότι μήπως, γιατί το είπε πριν και ο Αργύρης και ο Σωτήρης, γιατί είπαν δεν γνωρίζει ο κόσμος. Και ο Σωτήρης είπε ότι δεν γνωρίζει ο κόσμος κάποιους υπουργούς. Αλλά λέω το εξής, την ακρίβεια. Αν θέλετε, την προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι
εάν ήθελε να το πω έτσι, να έχει κάνει κάτι διαφορετικό, θα το έχει κάνει. Προφανώς. Έτσι. Λοιπόν. Το να αλλάξει, για παράδειγμα, το Σκρέκα. Έτσι. Πού θα τον αλλάξει. Που, ίσως ακούγεται ότι θα τον αλλάξει. Ναι. Συγγνώμη, δεν ξέρω τι θα σηματοδοτήσει. Να σας πω ότι θα σηματοδοτήσει κάτι. Να πει ότι εγώ από αύριο παίρνω από το χέρι τον Ραυτόπουλο της Ένωσης Καταναλωτών, παίρνω εθελοντές καταναλωτές που κάνουν ελέγχους. Έτσι. Ένα κάνω ελέγχους και ένα ρίχνω το ΦΠΑ. Ό,τι μου λέει η αντιπολίτευση. Το ΦΠΑ. Μου επιτρέπεις. Ναι, ναι, το παρακαλώ, κάνει αυτό. Παρακαλώ, παρακαλώ. Φαντάσου το αποτέλεσμα σαν ένα τετράγωνο. Mm-hmm. Έτσι, όπου έχουμε προτάσεις, μέτρα, πρόσωπα. Έχουμε τον τρόπο mm-hmm. που αυτά τα πρόσωπα, τα μέτρα τα επικοινωνούν και έχουμε και το αποτέλεσμα. Να δεχτώ εγώ ότι υπάρχουν κάποια ζητήματα τα οποία είναι πολύ δύσκολο να επιληθούν από τον οποιοδήποτε, από το Φελέκι, από μένα, οποιοδήποτε. Όποια να πάει μπορεί να έχει προβλήματα. Όπως ας πούμε η ακρίβεια. Να το δεχτώ. Υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα που έχουν δώσει στην κυβέρνηση αρνητικό πρόσημο που δεν έπρεπε να το πάρει. Να θυμίσω το θέμα της διαχείρισης της επιστολικής ψήφου. Mm-hmm. Ναι. Παράδειγμα. Ναι, ναι. Να θυμίσω το θέμα της διαχείρισης των τεμπών. Mm-hmm. Σωστά. Παράδειγμα. Σωστά. Να θυμίσω το θέμα της διαχείρισης των ομοφυλόφιλων ζευγαριών. Mm-hmm. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία με διαφορετική επικοινωνιακή τακτική, με διαφορετική προσέγγιση, θα είχαν θετικό πρόσημο στην κυβέρνηση, τουλάχιστον στον κόσμο αναφορά. Με πολιτική πράξη και όχι επικοινωνία. Το πρόβλημα είναι αυτό. Θα αλλάξει πολιτικέ και μόνο επικοινωνία θα πάει να αλλάξει. Ανάφερα τρία ζητήματα τα οποία έχουν ουσία. Δεν είναι επικοινωνία. Όμως η επικοινωνία χάλα στην ουσία. Εκεί θέλω να καταλήξω. Θέλω λοιπόν να πω εγώ. Να δούμε και τι πολιτικέ όμω. Να μπορώ να ολοκληρώσω. Μπορώ να ολοκληρώσω. Έχει πάθει Φελέκη η Μαρία. Κοίτα τι μου λέει ένας υπουργός. Λέμε, λέει, για αποχή. Όταν στείλαμε σε αποχή τους βουλευτές στα ομόφυλα. Μάλιστα. Έχει δίκιο. Ακριβώς. Υπουργός μου το στέλνει. Καλά, αυτό το έχει. Από το πρωί το λένε άλλοι. Πες του υπουργού, το λένε άλλα κόμματα. Στείλτε το όνομα στο Μητσοτάκη να το βγάλετε την κυβέρνηση. Για το σωμάδο. Δεν τρέπεσαι, ρε καφέ. Το λένε από άλλα κόμματα. Είναι τώρα δυνατόν. Να διώξω κόμματα από το πρωί. Έχουμε πέντε πηγές. Θα με αφήσει να μιλήσω για τη δεξιά ή δεν με αφήσει. Ναι, έχει δίκιο τώρα. Δεν έχουμε το σκεπτικό. Να πω και εγώ τώρα αριστερά. Δεν έχουμε τέτοια. Για πάμε. Να πούμε και για το πάσο. Θέλω λοιπόν με την καλούγια να πω ότι υπάρχουν ζητήματα τα οποία μπορούν να διορθωθούν με διαφορετικό προσέγγιση, διαφορετικό τρόπο κτλ. Και υπάρχουν ζητήματα που πρέπει να δουλευτούν σε βάθος. Mm-hmm. Αυτά τα ζητήματα χρειάζονται άλλες παρεμβάσεις. Ας πούμε, αναφέρθηκε στο θέμα της ακρίβειας. Πολύ σωστά. Ή στο θέμα της φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Που είναι ένα θέμα το οποίο σίγουρα έτσι δημιούργησε θέματα. Και είπε ότι υπάρχουν, μπορεί να γίνουν παρεμβάσεις. Σημαίνει ότι έχει καταλάβει ότι αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο δημιούργησε. Να σας πω κάτι, κύριε Βουλγαράκη. Εγώ συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Ξέρετε ποιο είναι το θέμα. Εδώ δεν είναι θέματα. Αυτό που χρεώνεται, θεωρώ, ο κύριος Μητσοτάκης, δεν είναι ότι πρόκειται για θέματα που ανακάλυψε, έκανε μια έρευνα και είδε ότι δεν είναι κάτι. Απαριθμίσατε όλα τα θέματα για τα οποία φώναζε σύσσωμη η κοινωνία, όχι η αντιπολίτευση. Φώναζε σύσσωμη. Εδώ τα έλεγε ο Νιφλής και του λέγανε ότι. Αφήνω την ακρίβεια. Για την ακρίβεια, όχι, με συγχωρείς. Και λέει ότι είναι εισαγόμενη. Ακούστε, αφήνω την ακρίβεια έξω. Πάμε λοιπόν. Τέμπη, λέγαμε από την αρχή ότι η διαχείριση επικοινωνιακή και μόνο, χωρίς να έχει συμβεί απολύτως τίποτα, δίνει το δικαίωμα σε οποιονδήποτε να θεωρήσει, ακόμα και αν δεν έχει συμβεί τίποτα, ότι υπάρχει συγκάλυψη. Λέγαμε για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, ότι σέρνεται τόσο πολύ που έχει κουράσει, έχει εξαντλήσει τον κόσμο. Ήθελε να το περάσει εμβληματικά και γύρισε μπούμεραγκ από ό,τι φαίνεται επικοινωνιακά. Θέλω να πω όμως ότι όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία τα άκουγε η κυβέρνηση καθημερινά. Δεν ανακαλύφθηκαν τώρα. Δείχνει ότι υπήρχε μια ξεροκεφαλιά. Όχι. Σας θυμίζω τις παρεμβάσεις που έκανε για τη φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών. Να πω εγώ τι δείχνει. Αμέσως, στη φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών, θυμάμαι ότι ξανά έκανε παρέμβαση με την υποσημείωση «Δεν θα αλλάξει η φιλοσοφία του νόμου». Λοιπόν, εγώ θα επιμονή. Πω το δείχνω τώρα. Παρακαλώ. Η κυβέρνηση του Μητσοτάκη δεν είναι όπως οι κυβερνήσεις που είχαμε ζήσει στο παρελθόν. Και δεν είναι γιατί έχει αλλάξει η δομή της. Δηλαδή, έχουμε πάει στη δομή του επιτελικού κράτους. Mm-hmm. Το επιτελικό κράτος ήταν στηριγμένο σε ορισμένα πρόσωπα. Έφυγε ένας από εκεί. Τα οποία. Περίμενε να ακούσω πολύ αμέσως. Αμέσως. Κάτσε μια κουβέντα. Αφού αυτό μου λες κάθε μέρα. Άλλο, δεν έχω πολύ χρόνο. Κάθε μέρα αυτό μου λέει και τώρα δεν έχω πολύ χρόνο. Θέλω να πω το εξής. Από την ώρα που έχει κάνει αυτό το σχήμα, χρειάζεσαι το σχεδιασμό, αλλά χρειάζεσαι και το follow-up.
Σωστό. Θα έπρεπε δηλαδή αυτοί οι οποίοι ήταν επιφορτισμένοι με την παρακολούθηση του κυβερνητικού έργου να χτυπήσουν το καμπανάκι εν καιρός και να πούνε: ξέρεις κάτι εδώ. Μα όταν λέμε για ανασχηματισμό, δεν εννοούμε ότι θα πρέπει να φύγει ένας υπουργός να πάρει σαν. Εννοούμε ότι θα πρέπει να δει τα πρόσωπα συνολικά πώς λειτουργούν είτε στο κυβερνητικό σχήμα, είτε πέριξ του κυβερνητικού σχήματος, είτε στους ομόκεντρους κύκλους που τελικά έχουν επίπτωση στις αποφάσεις τις οποίες παίρνει η κυβέρνηση και καταγράφουν τις αποτέλεσμα. Δημήτρη, από εκεί κλείνουμε με σένα. Πολύ, πολύ σύντομα, συμφωνώντας απόλυτα με όλο το σκεπτικό του Γιώργου, θα ήθελα να πω και κάτι άλλο όμως πολιτικά. Είναι σαφές ότι η κυβέρνηση δέχτηκε ένα πλήγμα στο ίδιο της το σπίτι, από τα δεξιά. Ναι. Οποιαδήποτε κίνηση του Πρωθυπουργού, εάν δεν έχει μία διόρθωση, να την πω έτσι, που θα ακούσει τις ανησυχίες της δεξιάς πτέρυγας του κόμματος, της παραδοσιακής Νέας Δημοκρατίας, θα είναι στο κενό. Μάλιστα. Λοιπόν, κυρία μου και κύριοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εσάς που ήσασταν εδώ απόψε, κυρίες και κύριοι. Ανανέουμε το ραντεβού μας για αύριο το βράδυ στις 10 ακριβώς. Καλό βράδυ σε όλους.